Φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και καλή εβδομάδα. Πάρα πολλά ευχαριστώ, πάρα πολλά ευχαριστούμε για την αγάπη και την εκτίμησή σας. Είναι η μέρα της AGB σήμερα. Εμείς παίρνουμε τα νούμερα όλης της προηγούμενης εβδομάδας και η Δευτέρα είναι πολύ χαρούμενη μέρα για μας, γιατί έχετε ανεβάσει την εκπομπή στην κορυφή, φίλες και φίλοι, και σας ευχαριστούμε θερμά. Σημαντικοί άνθρωποι απόψε εδώ να κουβεντιάσουμε τα θέματα της επικαιρότητας. Ο Αλέξης Τσίπρας, σήμερα Τρίτη που ξημερώνει, το μεσημέρι θα βρίσκεται στο παλάτι, στο Προεδρικό Μέγαρο, στην Άγκυρα, να συναντηθεί με τον Τούρκο Πρόεδρο, τον κύριο Ερντογάν. Είναι η πρώτη φορά, φίλες και φίλοι, που εν ενεργεία Πρωθυπουργός επισκέπτεται την Αγιά Σοφιά και τη Σχολή της Χάλκης. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος είχε επισκεφτεί τη Σχολή της Χάλκης το 1933, αλλά ως πρώην Πρωθυπουργός. Πέρα από τη μεγάλη σημασία που έχει αυτή την ώρα η επίσκεψη Τσίπρα στην Τουρκία και τις συνομιλίες που θα έχει με τον Ερντογάν, οι επισκέψεις του και στην Αγία Σοφία και στη Χάλκη είναι ασφαλώς υψηλού συμβολισμού. Δεν αποδίδεται μόνο η ιδιαίτερη ιστορική σημασία που έχει η Αγία Σοφία για την Ορθοδοξία και την Ελλάδα, εκφράζεται και το ιδιαίτερο ενδιαφέρον που έχει η χώρα μας για το μεγαλύτερο ίσως σύμβολο της Ορθοδοξίας. Μόλις πριν από λίγες μέρες, φανατικοί διαδήλωναν έξω από την Αγία Σοφία, ζητώντας να γίνει τζαμί. Στις 9 το πρωί της Τετάρτης και για μία περίπου ώρα η Αγία Σοφία θα κλείσει για όλους τους επισκέπτες λόγω της επισκέψεως του Έλληνα Πρωθυπουργού. Πρέπει επίσης να θυμίσουμε ότι η Σχολή της Χάλκης είναι κλειστή ως εκπαιδευτικό ίδρυμα λόγω των απαγορεύσεων του τουρκικού κράτους, κάτι που εμποδίζει και τη λειτουργία του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Έχουμε τον Τούρκο πρέσβη στην Αθήνα, τον κύριο Μπουράκ Οζούγκερτζίν, ο οποίος λέει, τον βλέπουμε, ότι ως γείτονες πρέπει να διατηρούμε πάντα τα κανάλια διαλόγου ανοιχτά. Προσβλέπουμε πάρα πολύ στην επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα στην Τουρκία. Τόνισε στη συνέντευξη που έδωσε στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο κύριος Οζούγκερτζίν, κάνοντας παράλληλα λόγο για την προώθηση μιας θετικής ατζέντας. Εκτιμά επίσης ο πρέσβης, ο Τούρκος, πως ήρθε η ώρα οι εκπρόσωποι των λαών, οι βουλευτές, να ακούσουν ο ένας τον άλλον αντί να στρέφουν τις πλάτες τους ο ένας στον άλλον και να συμβάλλουν στην επίτευξη του στόχου της ειρήνης και της ευημερίας για τον ελληνικό και τον τουρκικό λαό. Η Ιταλία, φίλες και φίλοι, μπλόκαρε το ανακοινωθέν της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπέρ του Γκουαϊδό. Αναφερόμαστε φυσικά στο τεράστιο πελώριο πρόβλημα της Βενεζουέλας. Ενώ σήμερα πολλές ευρωπαϊκές χώρες εξέφρασαν την υποστήριξή τους στον Γκουαϊδό, αμφισβητώντας την εξουσία του Νικολάς Μαδούρο, η Ιταλία παρέμεινε σιωπηλή εξαιτίας της διαίρεσης που υπάρχει στο θέμα αυτό στους κόλπους του κυβερνητικού συνασπισμού. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές που μίλησαν στο Reuters, η Ρώμη μπλόκαρε σήμερα κοινή δήλωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με την οποία τα κράτη-μέλη της αναγνωρίζουν τον Γκουαϊδό ως προσωρινό πρόεδρο. Το πρακτορείο σημειώνει πως η αντίθεση της Ιταλίας εμπόδισε την υιοθέτηση ενιαίας τάσης από την Ένωση. Πάντως, έκανε ιδιαίτερη θετική εντύπωση αυτό που είπε η υπεύθυνη για τα εξωτερικά θέματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι και αντιπρόεδρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η κυρία Μογκερίνη, η οποία τονίζει, όπως και ο Γκουτιέρες από τα Ηνωμένα Έθνη, ότι πρέπει να βρεθεί ειρηνική και δημοκρατική λύση σε αντίθεση με άλλες κουβέντες, μεγαλοστομίες όπως του Τραμπ και άλλων, οι οποίοι υποστηρίζουν και διαφορετικές προσεγγίσεις στο πρόβλημα της Βενεζουέλας. Ο Κώστας Ζουράδης έδωσε μία συνέντευξη στο CNN Greece, φίλες και φίλοι, ο οποίος μας λέει ότι συνεχίζω με τον Πάνο Καμένο, είμαι ΣΥΡΙΖΑ από το 1968, υποστηρίζει πως η κίνησή του είναι σύμφωνη με τα όσα έχει συμφωνήσει με τον Πάνο Καμένο κατά την εκλογική του συμφωνία, καθώς λέει, όπως δεν ψήφισα τη συμφωνία των Πρεσπών, δεν θα ψηφίσω και το πρωτόκολλο εισδοχής. Η στήριξη στην κυβέρνηση αφορά μόνο τα θετικά μέτρα. Αυτό λέει ο κύριος Ζουράρης, ξεκαθαρίζει πως θα παραμείνει σε συνεργασία με τον Πάνο Καμένο μέχρι το τέλος της συνταγματικής θητείας της Βουλής ή ως ότου προκηρυχθούν εκλογές. Ως εκ τούτου, οποιαδήποτε άλλη συζήτηση θα γίνει τότε. Έχουμε το παράδοξο, δύο βουλευτές των Ανεξάρτητων Ελλήνων να έχουν δηλώσει από το απόγευμα ότι θα ψηφίζουν ό,τι έρχεται για ψήφιση. Είναι ο κύριος Ζουράρης και ο κύριος Παπαξιτόπουλος και μέχρι τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, παραμένουν στην κοινοβουλευτική ομάδα των Ανεξάρτητων Ελλήνων. Σε λίγο θα σας δείξουμε και δύο δημοσκοπήσεις, φίλες και φίλοι.
που φιλοξενούσαν χθες δύο κυριακάτικες εφημερίδες, το Βήμα και το Ντοκουμέντο. Να παρουσιάσω τους καλεσμένους μου και τους ευχαριστώ πάρα πολύ όλους. Είναι ο κύριος Δημήτρης Τσαγκάρης, ο γνωστός οικονομολόγος. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Σάκης Παπαδόπουλος, γιατρός, βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ από τα Τρίκαλα. Να δούμε τον κύριο Παπαδόπουλο. Καλώς ήρθατε, καλησπέρα σας, κύριε Παπαδόπουλε. Καλησπέρα. Άννα Σιμακοπούλου, είναι οικονομολόγος, νομικός, τομεάρχης ψηφιακής πολιτικής τηλεπικοινωνιών και ενημέρωσης Νέας Δημοκρατίας. Αυτή τη στιγμή είναι βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Β' Αθήνας και υποψήφια ευρωβουλευτήνα. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Σπύρος Καρανικόλας, αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του Κοινάλ. Καλησπέρα. Κύριε Λιάτσο. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Τι κάνετε? Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη τελικά. Ποιο από αυτά? Θέλω να πω στον κύριο Παπαδόπουλο, τον συμπονώ πλέον. γιατί συμπονάτε του. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ, και από σήμερα ονομάστηκε, είμαι βέβαιος ότι έτσι θα τον αποκαλούμε, ναι, από πρώην συνασπισμό, από πρώην ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή. Όπως το ξέρουμε, δηλαδή, συνασπισμός της αριστεράς πλέον έχει γίνει ο συνασπισμός της ακροδεξιάς. Και ο κύριος συνασπισμός της ακροδεξιάς, γιατί το λέτε? Συνασπισμός της ριζοσπαστικής ακροδεξιάς. Γιατί από σήμερα ο κατά τα άλλα συμπαθής κύριος Παπαδόπουλος θα πρέπει να συμπορεύεται με την κυρία Κουντουρά, επίσημα πλέον, με τον κύριο Παπαχριστόπουλο. Με τον κύριο Κουντουρά τους βάζετε ότι είναι ακροδεξί. Μα ήταν τα απομεινάρια των ΑΝΕΛ της ακροδεξιάς του κυρίου Καμένου. Και από σήμερα επίσημα συμπορεύονται όλοι αυτοί οι ετερόκλητοι πρόθυμοι με τα μέλη και τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Άρα λοιπόν δικαίως, και αυτό ήταν δίκαιο και το κάναν πράξη. Πάντως δεν βλέπω να έχει καμία σχέση, κύριε Καρανικόλα. Δεν βλέπω να έχει καμία σχέση η κυρία Κουντουρά και ο κύριος Παπαχριστόπουλος με την ακροδεξιά, όπως λέτε. Γιατί είναι υπερβολική τοποθέτηση αυτή που κάνετε. Όχι, κύριε Λιάτσο, με συγχωρείτε. Και ο Ζουράνης, όλα τα στελέχη των ΑΝΕΛ, αυτοί οι οποίοι μας λέγανε τους μετανάστες όταν κατσαρίδες και σήμερα έχουν υπουργικούς στόχους στο ΣΥΡΙΖΑ, όλες αυτές οι θέσεις των ΑΝΕΛ. Και μάλιστα τα ίδια τα στελέχη των ΣΥΡΙΖΑ, και έχω και δηλώσει μπροστά, αν θέλετε να αναφέρουμε, λέγανε τους ΑΝΕΛ ακροδεξίους. Σήμερα πορεύονται πλέον και επίσημα με τους ΑΝΕΛ, και αυτό ο κύριος Τσίπρας, ξεκάθαρα πράγματα, δεν έχει καμία απολύτως σχέση με την κεντροαριστερά. Δεν συμφωνώ καθόλου με αυτή την τοποθέτηση ότι είναι η κυρία Κουντουρά και ο κύριος Παπαχριστόπουλος έχουν σχέση με την ακροδεξιά. Οι ΑΝΕΛ έχουν μέσα και τον. Εγώ κρατάω. Τον κύριο Ζουράρη. Κρατάω και να απαντήσω. Απαντήσετε, σημειώστε τα όλα. Ναι. Φαΐλος Κρανιδιώτης, ο γνωστός ποινικολόγος και πρόεδρος της Νέας Δεξιάς. Καλώς ήρθατε, καλή εβδομάδα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Νίκος Ελευθερόγλου, ο γνωστός δημοσιογράφος, διευθυντής σύνταξης της εφημερίδας Δημοκρατία. Καλησπέρα, κύριε Ελευθερόγλου. Καλή εβδομάδα. Τι γίνεται? Νομίζω καλά, έχει ξεκινήσει με αρκετό ενδιαφέρον και η εβδομάδα αυτή. Με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και ένα από αυτά, να βάλω ένα τίτλο σε αυτά που έλεγε νωρίτερα, Εμίλιο, ότι βγήκε η υπόθεση Νοβάρτη σήμερα. Θα το συζητήσουμε αυτό. Και τα δημοσιεύματα και δικά σας και δικά μας. Μου κάνουν κριτική, αφήστε όπως είναι τον κύριο Ελευθερόγλου να το βλέπουμε, διάφοροι και στα μηνύματα και στα mail και τα λοιπά. Μα γιατί, λέει, τόσο καιρό ψάχνετε το θέμα της Νοβάρτης? Ψάχνουμε το θέμα της Νοβάρτης γιατί πρέπει να πέσει άπλετο φως στην υπόθεση Νοβάρτης, φίλες και φίλοι. Σήμερα λοιπόν το ΑΠΕ, με ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό, είχε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα για τις εξελίξεις στο θέμα της Νοβάρτης, όπου τι λέει? Λέει ότι εντός των επόμενων ημερών, δεν το προσδιορίζει ακριβώς, μιλάει για τις επόμενες, λέει για το μέσα το μήνα, θα δούμε το ρεπορτάζ, εμείς το συνεχίζουμε σε αυτό το θέμα, θα υπάρξουν εκλητεύσεις σε υπόπτους από τους εισαγγελείς διαφθοράς, και μιλάμε ότι πέρα από όλα τα άλλα μιλάμε για πολιτικά πρόσωπα, φίλες και φίλοι. Η κυριακάτικη Κόντρα Νιούς, που τόσο έχετε εμπιστευτεί και έχετε δώσει με μεγάλες κυκλοφορίες στο κυριακάτικο φίλο μας, στην κυριακάτικη Κόντρα Νιούς, ασχολείται με την υπόθεση Νοβάρτης, και γύρω από αυτά όλα τα σκάνδαλα ψάχνουμε να βρούμε την απόλυτη αλήθεια εδώ που και πολύ καιρό μας επιβαβεύεται με τις κυκλοφορίες και με την προτίμησή σας κάθε Κυριακή πρωί. Και το ΑΠΕ λέει ότι οι εισαγγελείς που διενεργούν την έρευνα για την Νοβάρτης είναι ήδη έτοιμοι για την επόμενη φάση και φαίνεται να έχουν καταλήξει τον τρόπο που θα κινηθούν για τα πρόσωπα που φαίνεται να έχουν εμπλοκή. Όπως εκτιμάται, η απόφαση εισαγγελίας κατά της διαφθοράς είναι να μην προχωρήσει στην απευθείας άσκηση ποινικών διώξεων, αλλά στην κλήτευση εμπλεκομένων με την ιδιότητα των υπόπτων διάπραξης αδικημάτων. Τι σημαίνει αυτό, γιατί έχω ασχοληθεί με δικαστικό ρεπορτάζ στα νιάτα μου? Πηγαίνεις ως ύποπτος για τέλεση αδικήματος,
και φεύγεις κατηγορούμενος. Εάν προκύψει από τα στοιχεία, τι θα σου πει ο ανακριτής και ο εισαγγελέας. Δηλαδή, μπορεί να πηγαίνει ω ύποπτο τέλεση αδικημάτων και να ασκηθεί δίωξη επί τόπου μέσα στο ανακριτικό γραφείο. Να σου ασκήσει κατηγορία ο εισαγγελέας και ο ανακριτής. Οι πληροφορίες αναφέρουν. Αυτά τα λέει το ΑΠΕ, δεν τα λέει η Κυριακάτικη Κόντρα Νιούζ. Λέει. Στοιχεία της Αμερικανικής δικαιοσύνης. Και της Αμερικανικής δικαιοσύνης, αλλά και από την ελληνική δικαιοσύνη. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ανάμεσα στα πρόσωπα για τα οποία οι εισαγγελείς έχουν ενδείξεις είναι και πολιτικοί από τους 10 ερευνομένους, γεγονός που σημαίνει ότι για την κλήτευσή τους σε εξηγήσεις στην εισαγγελία διαφθοράς θα αποσταλούν αιτήματα στη Βουλή, προκειμένου η Βουλή να δώσει άδεια ώστε να δώσουν ανομωτή καταθέσεις με ερευνόμενο αδίκημα την δωροδοκία. Η απόδοση του συγκεκριμένου αδικήματος μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει να συνδέεται με άλλο, όπως η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα, που είναι στα ερευνόμενα από την εισαγγελία διαφθοράς. Έγκυρες πηγές από το εφετείο, λέει το ΑΠΕ, φίλες και φίλοι, τονίζουν πως με βάση τα μέχρι στιγμής δεδομένα και σε ό,τι αφορά αμυγώς πολιτικά πρόσωπα, δεν έχουν εντοπιστεί ύποπτα χρηματικά ποσά. Ωστόσο, για τη δωροδοκία, οι εισαγγελείς έχουν, όπως λέγεται, στη διάθεσή τους άλλα στοιχεία, όπως από τα κατασχεθέντα ηλεκτρονικά αρχεία της εταιρείας, μαρτυρικές καταθέσεις και άλλα, που επιτρέπουν την απαγγελία κατηγορίας, Νίκο. Ναι, νομίζω ότι είναι κάτι που περιμέναμε εδώ καιρό. Ναι. Όλοι το συζητούσαμε. Mm-hmm. Και φτάνει στην τελική του ευθεία. Φτάνουμε λοιπόν στην τελική ευθεία. Και η δικογραφία, όπως τονίζει το ΑΠΕ, δεν αφορά μόνο πολιτικούς, αλλά και δεκάδες κρατικούς αξιωματούχους, συμβούλους, γιατρούς, στελέχη του ιδιωτικού τομέα και άλλους. Λοιπόν, θα δούμε λοιπόν τι θα δείξει η έρευνα και όλες τις εξελίξεις θα τις παρακολουθούμε. Και η Κυριακή είναι κοντά, να ξέρετε. Και η Κυριακάτικη Κόντρα Νιούζ το γνωρίζει το θέμα σε βάθος. Προσπαθούμε να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Πολλές φορές υπάρχουν και πράγματα τα οποία είναι στη δικογραφία, αλλά κρίνουμε σωστό για να μην θίγουμε πρόσωπα και υπολείψεις μέχρι στιγμής, ονομαστικά, να μην αναφέρουμε ονόματα. Αυτό το κάνει η δικαιοσύνη. Δηλαδή, όταν πάει κληθεί από τον αρμόδιο ανακριτή και εισαγγελέα ο Εμίλιος Λιάζος και του ασκήσει ο ανακριτής ποινική δίωξη του Εμίλιου Λιάζου για δωροδοκία ή για οτιδήποτε άλλο, τότε έχει δικαίωμα το οποιοδήποτε μέσο μαζικής ενημέρωσης, φίλες και φίλοι, να αναφέρει το όνομά του. Το ίδιο προσεκτικοί ήμασταν και εμείς στην Εξεταστική Επιτροπή, κύριε Λιάζο. Είναι γνωστό. Ήμασταν πάρα πολύ προσεκτικοί στο πόρισμα που δώσαμε στη Βουλή. Mm-hmm. Δηλαδή, τι, δεν αναφέρατε ονόματα? Αναφέρθηκαν στοιχεία, αλλά η τελική κατάληξή μας δεν απέδιδε συγκεκριμένες κατηγορίες. Τα έδιδε όλα. Επειδή αυτά. Επειδή δεν κάνατε σωστά τη δουλειά σας. Στην Γενική Εισαγγελία κατά της Διαφθοράς. Τι θα πει, ήσασταν προσεκτικοί? Προφανώς θα ήσασταν προσεκτικοί. Ωραία. Αυτή δεν ήταν η δουλειά σας. Και το πόρισμά σας τελικά πού κατέληξε? Κατέληξε στο να τα στείλει όλα στη δικαιοσύνη. Να σας πω κάτι, εγώ δεν προδικάζω. Ναι, δεν προδικάζω. Αλλά το θεωρώ πολύ περίεργο αυτό που συμβαίνει με το ΑΠΕ σήμερα, κύριε Λιάτσο. Δεν σας για πείτε κρύβω. Το σχολείο σας, βεβαίως να το κάνετε. Το θεωρώ πάρα το πολύ. Το θεωρείτε περίεργο, είπατε. Ναι. Γιατί το λέτε, για να το καταλάβουμε. Για το καταλάβουμε. Το θεωρώ περίεργο γιατί το ακούω που μου το διαβάζετε και επειδή το διαβάσατε. Οπότε μπορούμε το να το σχολιάσουμε. Ναι, ναι, το κείμενο του ΑΠΕ δεν αμφισβητώ ότι διαβάζετε επακριβώς το κείμενο του ΑΠΕ. Μου φαίνεται ένα ισορροπημένο κείμενο το οποίο μου δημιουργεί δύο ερωτήματα τα οποία πιστεύω ότι είναι εύλογα. Πρώτον. Πού το μάθανε? Πού το μάθανε? Οι δημοσιογράφοι έχουν πηγές, ξέρετε, το δικαστικό ρεπορτάζ και έχουμε και πολύ καλούς δικαστικούς. Δεν είναι ένα τυχαίο θέμα. Όχι, δεν είναι τυχαίο, αλλά υπάρχουν πηγές. Και πού ξέρουν αυτές τις λεπτομέρειες? Δηλαδή, κατά βάση αυτό λέει ότι τελικά δεν υπάρχει το αδίκημα του παράνομου χρήματος. Δηλαδή, κοινώς είμαστε σε ένα σημείο που ξέρουμε ορισμένα πράγματα για την Οβάρτης. Mm-hmm. Ξέρουμε ότι πέρασε μέσα από μια επιτροπή στη Βουλή και όπως είπε ο κύριος Παπαδόπουλος, και δεν είναι αμφισβητό, ήταν πολύ προσεκτικοί και βγάλανε ένα πόρισμα το οποίο τελικά δεν καταλόγιζε ευθύνες. Αυτή είναι δεν προσωποποιούσε ευθύνες. Δεν προσωποποιούσε ευθύνες. Άρα πέρασε μέσα από αυτό το φίλτρο. Ναι, ναι. Κατόπιν τούτου έχουμε γίνει μάρτυρες, παρακολουθούμε μάλλον για να το πω συγκεκριμένα, και το επεισόδιο με τις κουκουλοφόρους μάρτυρες, οι οποίοι ένας από αυτούς τελικά δεν ήταν και πάρα πολύ αξιόπιστος για κουκουλοφόρος μάρτυρας. Διότι, ο Νίκος Μανιαδάκης, λέτε. Διότι ναι, του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για διάφορα πράγματα και αρχίζει να μιλάει για πιέσεις οι οποίες του έχουν ασκηθεί από τη δικαιοσύνη. Έχουμε λοιπόν εκτός από τη δικαιοσύνη και από συγκεκριμένους ανθρώπους για να εμπλέξει πολιτικά πρόσωπα. Αυτό λέει αυτός ο άνθρωπος που μέχρι τώρα ήταν ο μάρτυρας στον οποίο βασίζονταν, ο οποίος τάχα μου δήθεν και δεν ξέραμε ποιος είναι. Ο κ. Μανιαδάκης και άλλοι δύο. Ναι, και οι άλλοι δύο που είναι προστατευόμενοι και συναντιούνται όλοι μαζί και γνωρίζουν ένας τον άλλον.
Και ο Άδωνης Γεωργιάδης ανακοίνωσε ότι συνεργάζονται μαζί του. Κατόπιν τούτου, εγώ δεν παίρνω θέση, εγώ λέω τα δεδομένα. Κατόπιν τούτου τι έχουμε, την παρέτηση ενός δικαστικού λειτουργού, του τρίτου στη σειρά που παρετείται με όλη αυτή την ιστορία που κάτι λένε ότι δεν πάει καλά. Και μετά έχουμε και τον κυβερνητικό εταίρο, τον πρώην κυβερνητικό εταίρο, όπως λέγεται τώρα ο κύριος Καμένος, ο οποίος μιλάει για χειραγώγηση της δικαιοσύνης. Και ξαφνικά έχουμε το ΑΠΕ, το οποίο, εξηγήστε, ξέρει ο κόσμος, είναι το ΑΠΕ. Είναι ένα ανεξάρτητο πράγμα το ΑΠΕ. Πού υπάγεται το ΑΠΕ? Κοιτάξτε. Υπάγεται στο Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής. Σας το λέω τώρα, γιατί τώρα μπαίνουμε στα δικά μου τα χωράφια, γιατί εγώ είμαι η Σκιώδης που παρακολουθεί αυτό το Υπουργείο του κυρίου Παπά. Είναι γνωστό αυτό. Έτσι, οι άνθρωποι αυτοί δηλαδή είναι υπάλληλοι και πληρώνονται από το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής. Ο κύριος Παπάς. Το δημόσιο πληρώνονται. Το δημόσιο. Μάλιστα. Από το συγκεκριμένο Υπουργείο. Ναι. Είναι λοιπόν ο Υπουργός, ο οποίος έχει κάνει ήδη μια προσπάθεια να χειραγωγήσει τη δικαιοσύνη και ο οποίος κατά κοινή ομολογία είναι αυτός ο οποίος ασχολείται. Σε ποιο θέμα ο κύριος Παπάς έκανε προσπάθεια να χειραγωγήσει τη δικαιοσύνη? Όχι, με συγχωρείτε, την δικαιοσύνη είπα. Ναι. Έκανα λάθος. Τη δημοσιογραφία. Εννοούσα τα μέσα ενημέρωση. Είναι δεύτερη φορά πάντως που είναι αδημοκρατία πέφτει σε ατόπιο με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. Είναι δεύτερη φορά. Τι λέτε, κυρία Σιμακοπούλου? Πήγατε να διαπρέψετε κάτι άλλο και επιβεβαιώθηκε στην πορεία. Μην εκτίθεστε, κυρία Σιμακοπούλου. Οι δημοσιογράφοι κάνουν τη δουλειά του όπου και να δουλεύουν. Εγώ βάζω εύλογα ερωτήματα. Δεν εκτίθεμαι. Πώ θα δείτε, χειραγωγούνται δημοσιογράφοι του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων? Ότι το δημοσίευμα αυτό δημιουργεί εύλογα ερωτήματα ως προς την πρόθεσή του, την πηγή του και αν είναι για να δημιουργήσει εντυπώσεις. Τώρα, έχοντας πει αυτό, εγώ εξακολουθώ να λέω επίσης ότι είμαι υπέρ του τεκμηρίου της αθωότητας. Καλά, αυτό υπάρχει και έχετε δίκιο σε αυτό. Και βεβαίως το σεβαστήκατε κι εσείς και είπατε ότι εγώ δεν θα πω ονόματα τώρα, γιατί δεν μπορώ, γιατί δεν πρέπει. Εγώ λέω να περιμένουμε το τι θα κάνει η δικαιοσύνη, η οποία είναι ανεξάρτητη, και να δούμε τι θα γίνει με αυτή την πολύκροτη υπόθεση. Ναι? Για να μην πει κάποιος ότι είμαι υπερβολική. Σας το λέω και απλά. Εντάξει. Κρατάω μικρό καλάθι. Κρατάτε μικρό καλάθι. Μάλιστα. Η Κόντρα Νιούς. Θανάση, κάνε σε καλησπέρισο και συγγνώμη, δεν σε καλησπέρισα. Θανάση Λιτσογιάννης, ο γνωστός δημοσιογράφος, συνεργάτης μας στην Κυριακάτικη Κόντρα Νιούς και από το ερετικός.gr. Θανάση, καλησπέρα. Καλησπέρα, Εμίλια. Καλή εβδομάδα. Επειδή ακούστηκαν πάρα πολλά. Τώρα θα έρθω. Θα σου δείξω όμως αυτό. Αύριο η Κόντρα της Τρίτης, φίλες και φίλοι, έχει πρώτο θέμα. Ολοκληρώθηκε η έρευνα για την Νοβάρτης. Τρεις πολιτικοί υπόπτη για παθητική δωροδοκία. Καλούνται άμεσα από τους ανακριτές να καταθέσουν. Επιβαρυντικές για τους τρεις είναι οι καταθέσεις των προστατευόμενων μαρτύρων. Η έρευνα για το πολύκροτο σκάνδαλο με την Νοβάρτης έχει σχεδόν ολοκληρωθεί και σε λίγες μέρες πρόκειται να εκδοθεί το πόρισμα, λέει η εφημερίδα. Σύμφωνα με πληροφορίες της Κόντρα Νιούς, η έρευνα δεν εντόπισε ευθύνες για 7 από τα 10 πολιτικά πρόσωπα. Οι υπόλοιποι τρεις πολιτικοί θα κληθούν να καταθέσουν στους ανακριτές ως ύποπτοι για παθητική δωροδοκία και στις περιπτώσεις αυτών των πολιτικών δεν εντοπίστηκαν τραπεζικοί λογαριασμοί ή ύποπτες αγορές ακινήτων και γι' αυτό δεν αντιμετωπίζουν κατηγορίες για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Αυτό είναι το πρωτοσέλιδο της Κόντρα Νιούς της Τρίτης, φίλες και φίλοι. Οι δικές μου πληροφορίες, Θανάση, λένε το εξής, το οποίο το γράψαμε στην Κυριακάτικη Κόντρα Νιούς εδώ και 2 εβδομάδες, το συγκεκριμένο. Γιατί το ρεπορτάζ συνεχίζεται και δουλεύουμε και το Σαββατοκύριακο, φίλες και φίλοι, ψάχνοντας, κάνοντας επαφές για αυτήν την σημαντική υπόθεση, διότι εδώ μιλάμε για διασπάτηση δημοσίου χρήματος. Και όταν μιλάμε για διασπάτηση δημοσίου χρήματος, ιδιαίτερα στις δύσκολες εποχές που περνάμε, καταλαβαίνετε ότι πρέπει να πέσει άπλετο φως. Οι δικές μου πληροφορίες λένε το εξής. Από τα 10 πολιτικά πρόσωπα, πράγματι ένας αριθμός ίσως βρεθεί με ποινική δίωξη σε βάρος του. Και μπορεί και ένας αριθμός. Ένας άλλος αριθμός θα απαλλαγεί πλήρως από τα 10 πολιτικά. Και για το τρίτο κομμάτι, 2 ή 3 άτομα, η έρευνα θα συνεχιστεί. Για 2 ή 3 άτομα ακόμα. Αυτή είναι η κατάσταση που γνωρίζω εγώ και σας τη λέω. Έχεις καλό ρεπορτάζ. Έχω καλό ρεπορτάζ, Νίκο. Έλα, το σίγουρο είναι ότι 2 θα απαλλαγούν. Είναι για αυτό ίσως και περισσότερο. Ίσως και περισσότερο. Ίσως και περισσότερο, αλλά για τους 2. Έλα, Θανάση. Λοιπόν, εκείνο που έχω να πω εγώ είναι όταν μιλάμε για τους δημοσιογράφους και τη δουλειά τους, πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Ναι. Ο άλλος όταν αμείβεται, για παράδειγμα, από ένα μέσο, δεν σημαίνει ότι κάνει ό,τι λέει το αφεντικό του και εκτελεί εντολές.
Οι άνθρωποι που αμείβονται από το δημόσιο, οι συνάδελφοι που αμείβονται από το δημόσιο, δεν σημαίνει ότι εκτελούν εντολές του επιβλέποντα υπουργού και κάνουν αυτό που θα ήθελε ενδεχομένως ο επιβλέπων υπουργός. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, γιατί θίγουμε ανθρώπους, θίγουμε αξιοπιστίες και αν θέλετε θίγουμε και θεσμούς. Και είναι πολύ κακό να θίγεται ο θεσμός της πληροφόρησης. Ναι. Αν δεχθούμε, που το δεχόμαστε, ότι η ενημέρωση, η πληροφόρηση είναι ένα από τα βασικά στοιχεία της λειτουργίας δημοκρατίας, θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Εκείνο που θέλω να πω εγώ για την Οβάρτης, την έχουμε ζήσει όλο αυτόν τον καιρό, έχουμε ασχοληθεί και πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, όχι μόνο για τα στοιχεία που υπάρχουν εδώ, αλλά και για τα στοιχεία που έχει το FBI. Λοιπόν, και η υπόθεση θα έχει προχωρήσει ενδεχομένως λίγο νωρίτερα, εάν η επιθεωρήτρια δημόσιας διοίκησης είχε τελειώσει το πόρισμά της και είχε παραδώσει το πόρισμά της, γιατί θα πρέπει προηγουμένως να καταλήξουν και ποια είναι και η ζημιά του δημοσίου. Τι ζημιά υπέστη το δημόσιο από τη δράση των ανθρώπων που έχουν εμπλοκεί στην υπόθεση ή στο σκάνδαλο, όπως το χαρακτηρίζω εγώ, της Νοβάρτης και με την ίδια την Νοβάρτης. Επίσης, θα πρέπει να πούμε ότι προστέθηκε και μία μάρτυς ακόμα, η οποία πήγε να καταθέσει στην επιθεωρήτρια δημόσιας διοίκησης και μετά την κατάθεση τη χαρακτήρισαν προστατευόμενη μάρτυρα. Και αυτή. Είναι ένα καινούργιο στοιχείο αυτό. Και όσον αφορά το ρεπορτάζ του ΑΠΕ, έχω να πω ότι δεν είναι μόνο το ΑΠΕ. Το Σαββατοκύριακο, αλλά και σήμερα, υπάρχουν και άλλα μέσα που μεταφέρουν αυτές τις πληροφορίες και συμπίπτουν οι πληροφορίες πολλών μέσων. Συνεπώς, δεν είναι μόνο οι άνθρωποι του ΑΠΕ ή ο συντάκτης, ο δικαστικός του ΑΠΕ. Είναι ένας πολύ μεγάλος αριθμός μέσων που έχει και τηλεοπτικών που έχει αυτό το ρεπορτάζ. Συνεπώς, όταν Σουγιάννη, θα μου επιτρέψετε λίγο να τελειώσω. Μια διευκρίνηση, γενικά σας το ζητώ, γιατί θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι. Εγώ δεν μιλάω. Αυτό που διαβάσατε έχει υπογραφή, κύριε Λιάτσο? Στο ΑΠΕ δεν υπάρχουν υπογραφές. Σπάνια. Κάποιες φορές υπάρχουν. Σπάνια υπάρχουν υπογραφές. Σας το λέω γιατί θέλω να διευκρινίσω ότι δεν μιλάω. Μιλάω εις βάρος συγκεκριμένων δημοσιογράφων. Δεν κατηγορώ κάποιον συγκεκριμένο. Γι' αυτό σας ζήτησα. Όχι, εγώ μιλάω γενικώς, να σας διακόψω. Αυτό είναι ένα ανυπόγραφο πράγμα το οποίο μπορεί να έχει χειραγωγηθεί υπό την έννοια ότι μπορεί να έχει, δοθεί λάθος πηγή, δηλαδή, να έχει δοθεί κάτι άλλο. Δεν μιλάω για συγκεκριμένο. Σας θυμίζω ότι στο ΑΠΕ μεταδόθηκε ότι ο Κατσίφας είχε συλληφθεί για ναρκωτικά και τελικά ήταν λάθος. Δεν έφταιγε λοιπόν ο δημοσιογράφος που του δώσανε τη λάθος αναφορά και είχε τη λάθος πηγή. Άρα εγώ δεν μίλησα για τους δημοσιογράφους. Μίλησα γενικότερα και εννοείται για το αν υπάρχει πολιτική βούληση ή αν υπάρχει δάκτυλος πίσω από αυτό. Αυτό ήθελα να διευκρινίσω τώρα που συνεχίσατε. Εγώ θα ήθελα να πω ότι... Έτσι και έφερα και ένα παράδειγμα. Μίλησα γενικά, αν θέλετε να τοποθετηθώ ως προς την τοποθέτηση που κάνατε, θα σας έλεγα ότι πάλι και με αυτή την παρέμβασή σας, πάλι θίξατε τους εργαζόμενους του ΑΠΕ. Λοιπόν, τέλος πάντων, επειδή γνωρίζω πώς λειτουργεί και το ΑΠΕ, εγώ, Εμίλια, θα ήθελα να πω ένα άλλο πράγμα, γιατί αν θυμάμαι την προηγούμενη Δευτέρα εδώ, είναι κάτι τελείως διαφορετικό, θέλω να το πω. Παρακαλώ. Γιατί αφορά ένα πάρα πολύ σημαντικό πράγμα. Αφορά την αύξηση του κατώτερου μισθού. Θα πω δύο κουβέντες, τις είχα πει, επειδή το ψάξα. Όταν μειώθηκε ο κατώτερος μισθός σε ένα βράδυ από την κυβέρνηση Παπαδήμου, λίγες μέρες πριν είχε γίνει μία έρευνα για το ποιες είναι οι αιτίες της κακοδαιμονίας και τα μεγάλα εμπόδια στις επιχειρήσεις. Πουθενά δεν υπήρχε, στα πρώτα δεν υπήρχε ο κατώτερος μισθός, υπήρχε η διαφθορά, υπήρχε η γραφειοκρατία, υπήρχαν οι φορολογικοί συντελεστές, υπήρχε η αστάθεια του φορολογικού συστήματος, υπήρχαν οι ασφαλιστικές φορές. Η τότε κυβέρνηση δεν έκανε τίποτα για αυτά τα πέντε πράγματα, τα οποία ήταν τα μεγάλα ζητήματα και έφερναν τις ελληνικές επιχειρήσεις σε μειονεκτική κατάσταση στον ανταγωνισμό. Δεν έκανε τίποτα για αυτά, πετσόκοψε τους μισθούς. Ήταν το εύκολο πράγμα. Μάλιστα. Τώρα που ερχόμαστε, βλέπουμε πάλι, επειδή ακούσαμε κραυγές του τύπου θα απολυθούν, θα κάνουν, θα ράνουν κλπ. Έγινε μια έρευνα από τους συμβούλους management, η οποία δημοσιεύθηκε την ερχόμενη Παρασκευή. Στις πέντε πρώτες αιτίες, στα πέντε πρώτα μεγάλα προβλήματα των επιχειρήσεων, πουθενά δεν υπάρχει το μισθολογικό κόστος.
είναι τα ίδια με εκείνα που υπήρχαν. Και όπως είχα πει την προηγούμενη Δευτέρα, από τη δεκαετία του 90 ποτέ δεν έχουμε δει το μισθολογικό κόστος από τους ίδιους επιχειρηματίες προκύπτουν οι έρευνες να είναι μία από τις αιτίες των προβλημάτων των επιχειρήσεων. Είναι άλλα. Ευχαριστώ και πολύ. Οι κυβερνήσεις όλα αυτά τα χρόνια τώρα, δεν έκαναν τίποτα για να διορθώσουν αυτά τα ζητήματα. Για τον κατώτατο μισθό. Και Παύλα, για να κλείνει αυτό το θέμα. Για τον κατώτατο μισθό δεν ήθελα να το ανοίξουμε τώρα. Αφού τα άνοιξα, θα το συνεχίσουμε. Εγώ το άνοιξα γιατί ήθελα να το πω. Και όσοι λένε... Ο μισθός πήγε στα 650 ευρώ από τα 586, φίλες και φίλοι. Ο υψηλότερος κατώτατος μισθός που δίνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι στο Λουξεμβούργο, όπου εκεί έχουν κατώτατο μισθό 1.998 ευρώ μεικτά. Ακολουθεί η Ιρλανδία, που επίσης είχε μνημόνιο, φίλες και φίλοι, η Γαλλία, η Γερμανία και η Ισπανία, με τον κατώτατο μισθό να φτάνει τα 900 ευρώ. Στην Πορτογαλία, όπου έχουν γίνει 4 αυξήσεις από το 2015, ο κατώτατος μισθός βρίσκεται στα 600 ευρώ, είναι κάτω από μας 50 ευρώ, και στη Σλοβακία είναι στα 520 ευρώ και στην Τσεχία είναι στα 518 ευρώ, Θανάση. Μάλιστα. Αυτή είναι η κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν. Να πούμε ότι δεν έχουν όλες οι χώρες το θεσμό του κατώτατου μισθού, ναι, και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και ενδεχομένως δεν λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο οι κατώτατοι μισθοί σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μάλιστα. Να το έχουμε υπόψη μας. Τώρα, μιας και μας άνοιξε τα οικονομικά, κύριε Τσαγκάρη... Στη Δ. Ελβετία, στην οποία έγινε δημοψήφισμα να φύγει από το 2.800 να πάει στο 3.274, η κοινωνία με ποσοστό 73% απεφάνθη όχι. Να μην πάει. Βεβαίως. Και εμείς αν είχαμε 2.800, ας αποφαινόταν ερώτημα... η κοινωνία να μην πάει στα 3.200. Να μείνει στα 2.800. Το ερώτημα, κύριε Λιτσογιάννη, το ερώτημα, Δημήτρη μου, είναι ότι είναι κάτω από το όριο της φτώχειας ο κατώτατος. Συμφωνώ μαζί σου. Και δεν θα πρέπει να είναι κάτω από το όριο. Το ερώτημα είναι για την κυβέρνηση, η οποία είναι και μια αριστερή κυβέρνηση, θα θυμίσω στους τηλεθεατές. Μα τώρα είναι ακροδεξιά, με ακροδεξιά τέτοια. Είναι γιατί το είπε 6.50 ο Πρωθυπουργός και δεν το είπε 7.51, που ήταν και βασική, αν θέλεις, προεκλογική εξαγγελία και σωστά. Επομένως, δεν άντεχε η οικονομία, άρα κακώς κατηγορούσαμε και είχαμε και εμείς όλοι εδώ αδικήσει τους προκατόχους του κυρίου Τσίπρα, ένα και δύο. Έχεις υπόψη, αφορμή, φαντάζομαι, την έκθεση του Επιτροπής των Σοφών. Λέω, αν η Επιτροπή των Σοφών κάτι πρότεινε. Και την υιοθέτησε ο κύριος Τσίπρας στην Επιτροπή των Σοφών. Από 5 έως 10 και πήγε στο ανώτατο σημείο. Ποιοι είναι οι σοφοί? Αυτοί που ήταν εκεί και μελέτησαν. Τι να κάνουμε τώρα. Και το δεύτερο αυτούς έχουμε, αυτοί αποφάνθηκαν. Ναι. Το δεύτερο που έχω να πω είναι ότι οι συνήγοροι του ελληνικού δημοσίου προχθές, και εδώ είναι ο έγκριτος και μαχόμενος δικηγόρος, ο κ. Χρανιδιώτης, να με επιβεβαιώσει, στην αναφορά τους ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας το στο να μην δοθεί πίσω τα δώρα για όλα αυτά των δημοσίων υπαλλήλων, μεταξύ των επιχειρημάτων τους ήταν ότι ο ειδικός τομέας στην Ελλάδα αμείβεται 1/3 λιγότερο, έχει ανασφάλεια ανεργίας, έχει ανασφάλεια μετανάστευση στο εξωτερικό, πράγματα, έχει εποχικές σχέσεις εργασίας, αυτές τις ελαστικές συνθήκες που δεν τις γνωρίζει ο δημόσιος τομέας. Δηλαδή είναι εκπληκτικό ότι στη χώρα αυτή υπάρχει μια εργατική νομοθεσία ψηφισμένη από τη Βουλή των Ελλήνων, η οποία δεν αφορά το δημόσιο τομέα. Δεν έχει ο δημόσιος τομέας ανάγκη ελαστικών μορφών εργασίας. Δεν υπάρχουν. Εποχική δεν χρειάζεται το δημόσιο. Έχει πολλούς. Δουλεύουν όλοι. Έχει και στέλνει 18 ώρες την ημέρα. Και εποχικούς. Ναι. Έχει, απ' όλα έχει. Τέλος πάντων. Εντυπωσιακότερο σε αυτή την κατάσταση. Εγώ θέλοντας, επειδή δεν έκανα σχόλιο από την αρχή, να πω κάτι για την υπόθεση αυτή της Νοβάρτης. Αν δεν έχουμε μπροστά μας τη δικογραφία. Μισό λεπτάκι πριν το πείτε. Ναι. Γιατί το ρεπορτάζ, όπως λέω εγώ, συνήθως να λέω, τρέχει. Και έρχονται πολύ σημαντικές πληροφορίες από ανθρώπους που ξέρουν το ρεπορτάζ καλύτερα από μένα. Okay. Λοιπόν, μετά το καλοκαίρι μου λένε. Μάλλον να πω το άλλο. Ότι εντός της εβδομάδας το πόρισμα Παπασπύρου. Φίλες και φίλοι, αφήστε τον κύριο Τσακάρη. Τις επόμενες μέρες. Θα παραδοθεί στην κυρία του Λουπάκη. Αφορά στην τιμολόγηση και την κατευθυνόμενη συνταγογράφηση των φαρμάκων. Όσο για τους λογαριασμούς, που εκεί είναι το ζουμί, φίλες και φίλοι, το ενδιαφέρον εστιάζεται
σε τράπεζες του εξωτερικού. Γίνεται πολύ μεγάλη προσπάθεια για άντληση πληροφοριών. Άριστα. Οι κλήσεις θα φύγουν μετά το πόρισμα. Υπέροχα. Αφού πάει λοιπόν το πόρισμα Παπασπύρου στην κυρία Τουλουπάκη, η κυρία Τουλουπάκη θα στείλει τις κλήσεις εκεί που νομίζει ότι πρέπει να τις στείλει. Τέλεια. Παρακαλώ. Εγώ το σχόλιο μου είναι ότι θα πρέπει να ακούσουμε όλοι την ηχηρή δήλωση του Προκόπη Παυλοπουλού, του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, ότι ο φθόνος και ο διχασμός είναι εχθροί του έθνους. Θα πρέπει να προσέχουμε πώς χειριζόμαστε αυτά τα θέματα, εφόσον τα θέματα αυτά είναι στη δικαιοσύνη, εφόσον στους 10 οι τρεις φαίνονται, σύμφωνα με την Κόντρα News, λοιπόν, τρεις πολιτικοί, στους 10 ονόματα αναφέρθηκαν. Έτσι λέει η Κόντρα. Και πολιτικά, αν θέλετε, διασύρθηκαν, γιατί μια τέτοια αναφορά ονομάτων δεν είναι ευχάριστη. Καθόλου είναι ευχάριστη. Και επίσης, βγαίνουν καθαροί, Δημήτρη. Άλλο λέω. Στοχεύω 10 για να πετύχω τους τρεις. Ποιος? Γιατί ανέφερα 10 ονόματα. Είχε υποχρέωση δικαιοσύνη. Άστοχοι. Μα ακούστε κάτι. Δεν είναι, θέλω να σας πω την άποψή μου. Δεν είναι ούτε η πρώτη ούτε η τελευταία φορά που βλέπουμε κάποιος να σέρνεται στα δικαστήρια, ακόμη και να προφυλακίζεται και τελικώς να αθώνεται στο ελληνικό σύστημα. Και όλοι έχουμε σχολιάσει κάτι επανάληψη. Εγώ δεν είπα κάτι. Δεν μίλησα εγώ για κανένα να κάνω. Εγώ δεν είπα να δημιουργήσω. Εγώ λέω άλλο πράγμα. Όταν πήγε ο Μάρτυρας και είπε. Λιρτσογιάννης, θα σου πω την άποψή μου. Βεβαίως η δικαιοσύνη καλά κάνει και κάνει δουλειά της. Η ερώτηση είναι αυτό. Από πουθενά δεν παράγει, κατά τη γνώμη μου, πολιτικά αποτελέσματα. Σαφώς, γιατί δεν για τη Νέα Δημοκρατία, για τον κυρία Μητσοτάκη. Από πουθενά. Διότι όπως δεν υπάρχει οικογενειακή ευθύνη σε επίπεδο οικογένειας, το παιδί του ληστή δεν σημαίνει ότι ο πατέρας του είναι ληστής. Σωστό. Σωστό. Έτσι απόλυτα. Λοιπόν δεν σημαίνει τίποτα για τη Νέα Δημοκρατία και τον κυρία Μητσοτάκη. Συμφωνώ. Εάν οποιοδήποτε θέμα θέλει να πάρουν το χειρότερο σενάριο. Σε πού αναφερόμαστε, ότι σε μια προγενέστερη δεκαετία. Είπε κανείς τίποτα για τον αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας. Όχι, λέω ότι η είδηση αυτή. Πώς το συνδυάζετε τώρα, συνδυάζω το εξής. Ναι. Μα όλοι... δεν είναι μόνο της Νέας Δημοκρατίας τα 10 εμπλεκόμενα πρόσωπα, είναι και από άλλα κόμματα. Ωραία. Εγώ λοιπόν, λέω εσείς το εξής. Πώς αναφέρετε εγώ τη λέω το εξής. Αυτή όλη η συζήτηση ναι. έρχεται λίγο να διανθίσει ναι. παραγωγή πολιτικών αποτελεσμάτων. Και αυτό εγώ είναι που θέλω να επισημάνω, είναι ότι δεν παράγει πολιτικά αποτελέσματα αυτή. Η ιστορία κατά ανάγκη ναι. και πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί στην αναφορά του. Πάντως, το Πασόκ διέγραψε. Όταν ο κύριος Καμένος λέει ότι τα πήρε από τον Σόρος ο κύριος. Όταν ο κύριος Καμένος λέει ότι. Δείξτε την κυρία Σιμακοπούλου. Ο κύριος Καμένος λέει δημόσια μέσα στη Βουλή, στα κανάλια, ότι ο κύριος Κοντζιάς χρηματίστηκε από τον κύριο Σόρος. Γιατί δεν σπέβδουμε να φτιάξουμε πρωτοσέλιδα και να κάνουμε επιτροπές και να αρχίσουμε να το ψάχνουμε και η δικαιοσύνη να ακούει. Ποιος, επειδή είπατε πριν, γενικώς, κάνω ένα ρητορικό ερώτημα, γιατί κάνουμε μια συζήτηση ποιος, εδώ στο τραπέζι. Να απαντήσει, ποιος να απαντήσει. Κάποιος. Κάποιος να μου απαντήσει. Η δικαιοσύνη έχει παρέμβει πάλι. Έχει παρέμβει η κυρία Σπακοπούλου. Τι έχει κάνει η δικαιοσύνη. Έχει παρέμβει. Έχει ο κ. Κοντζιάς καταθέσει μήνυση κατά του κ. Καμένου και ο εισαγγελέας έχει διατάξει αυταπάγγελτη δίωξη. Έχει και αυταπάγγελτη δίωξη. Ωραία. Γιατί λοιπόν δεν συζητάμε αυτή τη στιγμή. Θα έπρεπε να τον καταδικάζουμε λοιπόν αν υπήρχε αυτό. Παρακαλώ κύριε. Να ήταν πρωτοσέλιδο στην Κόντρα. Κύριε Καρανικόλα, παρακαλώ, μην επεμβαίνετε τώρα. Έχει πάει και να πούμε ένα πράγμα. Μισό λεπτάκι. Είναι το παράδοξο. Μισό λεπτάκι. Δεν έχει μιλήσει ο κύριο Παπαδόπουλο καθόλου. Δεν γίνεται έτσι. Δεν γίνεται έτσι. Θα μιλάτε άμα παίρνετε το λόγο. Άμα πετάγεστε, δεν γίνεται εκπομπή. Το έχουμε ξαναδεί. Παρακαλώ, κύριε Παπαδόπουλο. Νομίζω ότι με όλα αυτά τα ζητήματα τώρα, πρώτον φαίνεται ότι ήταν εντελώ άδικη η κατακραυγή κατά τη κυβέρνηση και του κόμματό μα. Ναι, ναι. Ότι εμείς μεθοδεύσαμε το να απαγγελθούν κατηγορίες κατά 10 κορυφαίων πολιτικών προσώπων. Νομίζω ότι δεν απαγγέλθηκε καμία κατηγορία. Η δικαιοσύνη, όσοι είχε υποχρέωση από τον νόμο περί ευθύνης υπουργών, τα έφερε αυτά στη Βουλή και η Βουλή αποφάσισε να ξαναπάει υπόθεση στη δικαιοσύνη, η οποία ξεκαθαρίζει το αυτονόητο ότι δεν υπάρχουν κατά 7 κορυφαίων προσώπων. Θα δούμε. Υπάρχουν στοιχεία κατά 3 μετά από έρευνες και το FBI. Της Αμερικανικής Δικαιοσύνης, αλλά και έρευνες εδώ της Γενικής Εισαγγελίας, της Γενικής Επιθεώρησης Δημόσιας Διοίκησης, του ΣΕΙΠ και άλλων υπηρεσιών. Ναι. Νομίζω λοιπόν ότι θα ξεκαθαριστεί αυτή η υπόθεση, ώστε συνολικά η κάθαρση να αποτελέσει ένα ζήτημα για το οποίο να μπορούμε να περηφανευόμαστε ότι κατορθώσαμε τελικά με καλούς κανόνες να αποδώσουμε αυτόν τον τρόπο που πρέπει να αποδίδεται δικαιοσύνη. Αγαπητέ κύριε Παπαδόπουλε, εδώ βάλαμε μυαλό με την υπόθεση Κοσκοτά. Δεν βάλαμε μυαλό με την υπόθεση Κοσκοτά που ήταν το 89. Θυμόσαστε τι γινόταν. Πήγανε τον Ανδρέα Παπανδρέου στο ειδικό δικαστήριο. Δεν παρουσιάστηκε βέβαια ποτέ.
Λοιπόν, και ο Ανδρέας Παπανδρέου, μετά από μερικά χρόνια μετά από το σκάνδαλο Κοσκοτά, ξανά έγινε πρωθυπουργός στη χώρα. Βεβαίως. Ξανά έγινε πρωθυπουργός. Και περάσανε τα χρόνια. Κύριε Λιάζο, δεν παραπέφθηκε κανείς ακόμη. Ναι, λέω. Περάσανε τα χρόνια και μετά έσκασε το τεράστιο σκάνδαλο της Νοβάρτης. Το τεράστιο, όπως το λένε, δεν ξέρω για πολιτικά πρόσωπα. Έχουμε εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη. Αλλά εδώ πέρα μιλάμε ότι έγινε της παλαβής με τα δισεκατομμύρια, με την Νοβάρτης. Είχε προηγηθεί η Siemens. Είχε προηγηθεί η Siemens, πολύ σωστά, Νίκο. Είχε προηγηθεί η Siemens. Βλέπετε ότι το πολιτικό σύστημα έχει αδυναμίες. Ναι, αλλά δεν έδρασε τα συστήματα. Μα λέτε ότι υποβρύχια... δεν έχει παραπεμφθεί ακόμα πολιτικό πρόσωπο. Αν παραπεμφθεί, παραπέμφθηκε. Θα το δούμε, ναι. Ναι, να σας πω κάτι. Ο κύριος Πικραμένος τι είναι, θύμα της κάθαρσης. Τι να σας πω. Θύμα της κάθαρσης. Έχει κανείς αμφιβολία για τον κύριο Πικραμένο. Κυρία Σημακοπούλου, σκέφτεστε ότι κάποιος Έλληνας μπορεί να θεώρησε ότι ο κύριος Πικραμένος μπορεί να ενέχεται για κάποιο σκάνδαλο. Θα τον βάλετε στα μανταλάκια όμως. Στα μανταλάκια τον είχα, τον πρωθυπουργό. Ό,τι τράβηξε, οι άλλοι τράβηξαν. Ποιος τον είχε, βρε παιδιά. Δηλαδή, τον λυπάστε αυτόν, αλλά όχι τους υπόλοιπους. Το πόρισμα δεν ήταν... Το ότι πόρισμα... τραβάνε και απλοί πολίτες που διώκονται άδικα. Μην... Δεν ήταν σωστό. Ενοχοποιητικό εναντίον κανενός προσώπου. Ναι, κύριε Κανανικόλα. Μπορώ να πω μία κουβέντα μόνο. Έχεις πει ήδη 10, δεν αφήνεις κανέναν να μιλήσει. Μία δέκατη. Λοιπόν, το συμπέρασμα που μπορεί, το μόνο σίγουρο συμπέρασμα που μπορεί να βγει από αυτό είναι πόσο άθλιος είναι ο νόμος περί ευθύνης υπουργών. Σωστό. Όπου αντί οι δικαστικοί να ψάξουν να βρουν πραγματικές ευθύνες, μόλις ακούσουν ένα όνομα πρέπει να το στείλουν στη Βουλή. Οπότε μαθαίνετε και το όνομα. Λοιπόν, να μην λέμε τίποτα περαιτέρω. Ευχαριστώ πολύ. Την αθλειότητα του νόμου περί ευθύνης υπουργών. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτή ευθύνεται για τους 10. Ναι, κύριε Κανανικόλα. Κοιτάξτε, κύριε Λιάτσο, δύο τραγικές συμπτώσεις. Ναι. Πότε ξεκίνησε το θέμα της Νοβάρτης, πέρσι τέτοιο καιρό. Μετά το συλλαλητήριο για το θέμα του Σκοπιανού. Την επόμενη ακριβώς ημέρα, ξαφνικά μάθαμε για το μεγαλύτερο σκάνδαλο της μεταπολίτευσης, όπως το χαρακτήριζαν κορυφαίοι υπουργοί της κυβέρνησης, χωρίς καν να έχουν γνώση της δικογραφίας. Και εν τέλει αποδείχθηκε βέβαια από όλη τη διαδικασία που εξελίχθηκε ότι πρόκειται για το μεγαλύτερο πολιτικό φιάσκο της κυβέρνησης Τσίπρα, με προσωπικό ενορχιστρωτή τον κύριο Τσίπρα, εκτελεστικό βραχίωνο το Ρασπούτιν της κυβέρνησης και συγκεκριμένους θύλακες που ο ίδιος ελέγχει εντός της ελληνικής δικαιοσύνης. Προσέξτε, αυτό έγινε πέρσι. Τι έγινε φέτος, το λέτε συνέχεια. Ακούστε, να ψάξετε να βρείτε δύο. Εσύ θα το πει, εσύ το λέτε. Καταρχάς δεν σας μιλάω στον ελληνικό. Εσύ το λέτε. Θα με σέβεστε, δεν σας σέβεστε. Στον πληθυντικό μιλάει. Όχι, μου είπε θα το πεις. Θα το πείτε. Να ψάξετε να τον βρείτε. Δημοσιογράφος είστε, δουλειά σας είναι να βρείτε τον Ρασπούτιν. Δεν είναι δικιά μου δουλειά. Λοιπόν, σημείο δεύτερο, κύριε Λιάτσο. Πότε έσκασε ξαφνικά πάλι το δημοσίευμα του ΑΠΕ, μόλις αυτές τις μέρες διαπιστώσαμε το κατάντημα και τον ευτελισμό του Κοινοβουλίου, των κοινοβουλευτικών διαδικασιών και της ίδιας δημοκρατίας μας. Και ξαφνικά μαθαίνουμε ξαφνικά πάλι ότι ετοιμάζονται διώξεις. Και ρωτώ, κύριε Λιάτσο, ως νομικός. Να διαβάζετε την Κόντρα News και τις άλλες εφημερίδες, θα το ξέρατε. Δεν σας διακόψα, σεβαστείτε με, να ακουστώ να και πείτε μου ότι θέλετε. Να ενημερώνουμε τον κόσμο σωστά. Ως νομικό, σκοπός ως νομικός, είναι να ενημερώνουμε. Λοιπόν, κύριε Λιάτσο, μπορώ να μιλήσω. Νομικός μπορείς να είστε καλός, αλλά είναι ανενημέρωτος. Δεν διακόψα κανέναν. Τι να πούμε τώρα. Κύριε Λιάτσο, ως νομικός λοιπόν, εγώ ρωτάω το εξής. Ετοιμάζονται, λέει, διώξεις. Πέρα από το χρόνο στον οποίο, όπως σας ανέφερα, διαβολική σύμπτωση ξαναφέρουν την υπόθεση μπροστά. Υπάρχει ένα θέμα ουσίας. Ετοιμάζουν διώξεις. Με βάση τι, κύριε Λιάτσο? Έχουν ανοίξει τους λογαριασμούς όλων των εμπλεκομένων, εδώ και ένα χρόνο. Δεν έχουν βρει ούτε ένα στοιχείο που να αποδεικνύει όχι μόνο την παθητική δωροδοκία σύμφωνα με το δημοσίευμα του ΑΠΕ και άλλων πληροφοριών δημοσιογραφικών και το ξέπημα χρήματος. Δεν υπάρχει ένα στοιχείο από λογαριασμό που να εμπλέκει οποιονδήποτε πολιτικό στην οποιοδήποτε αξιόπινη πράξη. Σύμφωνα με τα στοιχεία βέβαια τα οποία έχουμε εις γνώση μας σήμερα. Άρα λοιπόν, κύριε Λιάτσο, εάν ετοιμάζουν διώξεις με βάση τους κοκκουλοφόρους μάρτυρες, με βάση τους μάρτυρες που ίδιοι κατασκεύασαν ως μάρτυρες προκειμένου να στοχοποιήσουν, να ενοχοποιήσουν, να ασκήσουν πολιτικές διώξεις για να κατασυκοφαντήσουν και να κρεμάσουν το μανταλάκι τους πολιτικούς αντιπάλους, να ξέρουν ένα πράγμα. Ότι έχουν ανοίξει έναν ασκό λάσπης και βρωμιάς
στον οποίο Βούρκο πρώτοι θα πέσουν οι ίδιοι. Γιατί κύριε Λιάτσο, υπάρχουν εκκρεμότητες πολύ σοβαρές για τη διακυβέρνηση Τσίπρα Καμένου. Και δεν είναι μόνο το θέμα των καταγγελιών του κυρίου Καμένου με τον κύριο Κοτζιά για τα 50 εκατομμύρια και τον Σόρος. Υπάρχουν τα θέματα σε κρεμότητα που αφορούν τον κύριο Καμένο επίσης για τα χρήματα που πήγαν για το προσφυγικό. Υπάρχουν οι καταγγελίες του κύριου Καμένου για τις επεμβάσεις της κυβέρνησης Τσίπρα και συνεργάτη δόστου στο Πρωθυπουργικό Γραφείο στη δικαιοσύνη για την υπόθεση της Νοβάρτης. Υπάρχουν μύρια όσα θέματα τα οποία μόλις αλλάξουν οι συσχετισμοί στη Βουλή να είναι βέβαιοι ότι θα αποκαλυφθούν και τότε να δούμε ποιοι θα βρεθούν υπόλογοι ενώπιον της ελληνικής δικαιοσύνης. Κλείνω λέγοντας το εξής. Ας αφήσουν την ελληνική δικαιοσύνη ανεπηρέαστη να κάνει αυτό που κατά το Σύνταγμα πρέπει να κάνει. Συμφωνούμε. Γιατί αυτό που κάνουν σήμερα είναι το ακριβώς αντίθετο. Και δεν το λέω εγώ. Ο κύριος Καμένος κατήγγειλε τον κύριο Τσίπρα προσωπικά ότι αυτός και το περιβάλλον του επεμβαίνει στη δικαιοσύνη όποιος και ποιες υποθέσεις πρέπει να προχωρήσουν πρέπει να αποδεικνύει αυτό που καταγγέλει. Κύριε Λιάτσο, όποιος καταγγέλει απόλυτα. Κάτι πρέπει να το αποδεικνύει. Τον κάλεσε κανένα στον κύριο Καμένο να μας πει τι εννοεί. Συμφωνεί ο κύριος Καραμπικόλας. Έφερε καμιά απόδειξη για τις καταγγελίες που έκανε τώρα. Τι εννοεί ο κύριος Καμένος. Δεν τον κάλεσε κανένας. Ο κύριος Τσίπρας είπε κουβέντα. Πάμε στον κύριο Καραμπικόλα. Ξέρετε γιατί. Γιατί δείχνει ο ίδιος και κλείνω. Δείχνει ο ίδιος ένοχη σιωπή. Αυτό κάνει. Κύριε Καραμπικόλα, παρακαλώ. Κύριε Λιάτσο, κοιτάξτε, θα υπάρχουν 2-3 διαφορετικά ζητήματα. Το πρώτο ζήτημα είναι αυτή καθεαυτή υπόθεση, την οποία δεν την γνωρίζουμε φυσικά σε λεπτομέρειες, αλλά εγώ θα σας επισημάνω ορισμένα κωμικοτραγικά τα οποία γίνονται και δεν είναι η πρώτη φορά. Ναι, ναι. Αυτό το οποίο κουρελιάζεται καθημερινά, δύο πράγματα κουρελιάζονται καθημερινά. Το ένα είναι το τεκμήριο αθότητας από όλους αυτούς που ακόπως, όχι ασκόπως όμως, ακόπως όμως δημοσιολογούν και καταδικάζουν, αθωώνουν κατηγορούμενους ή φερόμενους ως κατηγορούμενους σε υποθέσεις. Και το άλλο είναι αυτό που έχει ξεφτυλιστεί τελείως, είναι η περίφημη μυστικότητα της προανάγκρισης και της ανάγκρισης. Ναι. Βλέπουμε συνεχώς σε δημοσιεύματα, σε κανάλια, σε blogs. Καλά, αυτό τώρα δεν μαρτυρικές, όχι. Το ρεπορτάζ το δικαστικό. Το οποίο είναι πολύ σοβαρό ρεπορτάζ και επειδή τα ξέρετε, επειδή είστε καλός δικηγόρος. Ακούστε, ακούστε. Υπάρχει εδώ και πολλές δεκαετίες στη χώρα μας. Ξέρετε και όπως υπάρχει και σε όλα τα κράτη του κόσμου. Ξέρετε πολύ. Καλά, δηλώ, υπάρχει λοιπόν ρεπορτάζ και βγαίνουν οι ειδήσεις. Σε κανένα κράτος του κόσμου δεν διαραίονται έτσι στοιχεία δικογραφιών. Τι λέτε, κύριε Καμένο. Όχι, όχι, δεν είναι έτσι. Μα τι λέτε τώρα. Δεν είναι έτσι. Εδώ έχουν βγει σκάνδαλα στον σκανδάλων τώρα. Να δίνονται. Σε ξένες μεγάλες χώρες έχουν βγει σκάνδαλα σκανδάλων. Από μαγνητοφωνήσεις, από επισυνδέσεις, από νόμιμες παρακολουθήσεις. Να δίνονται μαρτυρικές καταθέσεις. Αυτό είναι απόρριτα. Το τιμωρεί ο ποινικός νόμος, το σοβαρολογούμε. Και ποιο είναι το κομμάτι κυρία πηγή των ανθρώπων που κάνουν δικαστικό ρεπορτάζ είναι το επάγγελμά σας, είναι οι δικηγόροι. Χαίρομαι λοιπόν, όχι μόνο. Όχι μόνο. Και όχι μόνο. Κυρία πηγή, κυρία πηγή. Όχι μόνο, γιατί λοιπόν, και εσείς παίρνετε τις δικογραφίες και σε εμάς δίνετε τις δικογραφίες και διαβάζουμε καταθέσεις και βλέπουμε τα στοιχεία και τα γράφουμε. Ξέρω πολύ καλά. Ακούστε, γνώση μια δικογραφία έχει ο ανακριτής, ο εισαγγελέας, οι γραμματέας, οι δικηγόροι και οι κατηγορούμενοι. Δεν έχει ελεγχθεί ποτέ κανένας. Που γίνεται αυτό το πράγμα. Καλά, λοιπόν, και στη Γαλλία, κύριε Καραδιώτη, αν μου επιτρέπετε. Και στη Γαλλία, όταν προσήθει ο Σαρκοζή, και αλλού παρανομούν όλοι, το πήραν χαμπάρι. Εμένα δηλαδή, δεν με ενδιαφέρει, δεν πρέπει να έχουμε τέτοια αντίληψη. Ούτε πρέπει να έχουμε τέτοια αντίληψη για τους νόμους. Ξέρανε όλοι. Σκάνδαλο Νοβάρτης υπάρχει. Σκάνδαλο Νοβάρτης υπάρχει. Πάμε παρακάτω. Υπάρχει σκάνδαλο Νοβάρτης. Φυσικά και υπάρχει. Υπάρχει σκάνδαλο Νοβάρτης. Επειδή είπε ο κύριο Καρανικόλα πριν για Ρασπούτιν. Αν έχετε τα κότσια δημοσίως, γιατί είναι ζωντανή η εκπομπή εδώ κάθε βράδυ, και δίνουμε τη μάχη της αλήθειας, να τον κατονομάσετε. Δεν είναι δουλειά μου. Να τον κατονομάσετε. Όταν λέτε για Ρασπούτιν, να τον κατονομάσετε. Να βρείτε ποιος είναι ο ενορχιστρωτής αυτής της άθλιας και βορείας. Αφήστε τώρα. Ποιος στα υπόγεια του Μαξίμου έστησε κατεντολή. Ο κύριος Καμένος είπε για Ρασπούτιν. Στην άθλια και βορεία με συγκεκριμένους θύλακες δικαιοσύνης. Είστε έμπειροι. Δικαστές χαρτιά δεν δίνουν ποτέ. Δικηγόροι δίνουν χαρτιά. Καλά, εντάξει. Πάντως ο ρεπορτάζ λέει ποιες του εφετείου, δεν λέει ότι το έδωσε δικαστή. Ποιες του εφετείου λέει. Και ποτέ δεν ελέγχει κανένα. Άρα από το ρεπορτάζ του ΑΠΕ προκύπτει ότι οι δικαστικοί κάτι δίνουν. Πηγές του εφετείου τι είναι. Μπορεί να δίνουν πληροφορίες οι δικαστικοί, χαρτιά δεν δίνουν. Κύριε Λιάτσο, συγγνώμη, εσείς επειδή κάνατε δικαστικό ρεπορτάζ. Στα νιάτα μου. Είστε ακόμα, έχετε πολλά νιάτα. Λοιπόν, να σας ρωτήσω κάτι. Υπογράφατε τώρα, τα ρεπορτάζ σας. Όλα τα ρεπορτάζ. Στο ΑΠΕ όλα τα ρεπορτάζ δεν έχουν. Στο ΑΠΕ
υπάρχει μια συνήθεια. Πέρα από κάποια αρθογραφία, αν δεν κάνω λάθος, να μην υπογράφουν οι ρεπόρτερ. Έχουν όλα αρχικά τα ρεπορτάζ του ΑΠΕ. Δεν έχουν. Κοιτάτε σήμερα είδηση για τον Τραμπ σήμερα. Αρχικά γάμα σίγμα. Επιστολή Καμένου, αρχικά γάμα μη. Δηλώσεις ΠΑΕ, τα αρχικά σίγμα πι. Όλα έχουν. Αυτό λοιπόν δεν έχει. Μάλιστα. Εντάξει, μπορώ να συνεχίσω. Tweet Καμένου πριν από 10 λεπτά, αρχικά. Στην ουσία της υπόθεσης. Συνεχίστε και πηγές του εφετείου. Παρακαλώ, παρακαλώ. Λοιπόν, αυτό κατά την είπα λοιπόν απαράδεκτο και κάποτε κάποια μπορούν να τιμωρηθούν και να σταματήσει. Πάμε τώρα στην ουσία. Βρέθηκαν χρήματα. Μέχρι στιγμής όχι. Μέχρι στιγμής όχι. Λοιπόν, άρα είναι προβληματικό. Όπως λέει το ρεπορτάζ, είναι προβληματικό. Τράπεζες του εξωτερικού. Προβληματικό εκεί... όλο αυτό. Αν βρεθούν χρήματα. Ναι. Βρεθεί, αυτό που λένε οι Αμερικάνοι, follow the money. Αν βρεθεί ροή πορεία χρήματος, βρεθούν offshore, βρεθούν λογαριασμοί, τότε κάποιοι θα αναγκαστούν να βλέψουν. Λοιπόν, και πρέπει να ελεγχθούν όλοι. Η θέση δικιά μας, θέση ένας δεξιάς είναι που να καταργηθεί ο νόμος. Δεν πρέπει να υπάρχει καμία ειδική μεταχείριση των πολιτικών. Τι συμβαίνει. Τι συμβαίνει. Και θα τελειώσω με κάτι που νομίζω ότι είναι σημαντικό. Είναι ότι τι κάνει ο καθένα. Ένας θεωρεί ότι όταν δεν είναι στα πράγματα, τον αδικεί ο αντίπαλος. Και μετά κάνουν τα ίδια. Λοιπόν, έχουν μια αντίληψη όμως ότι η πολιτική τάξη είναι κάτι σαν επάγγελμα. Πώς είμαστε δικηγόροι, αντιδικούμε και μετά φεύγουμε και πάμε και πίνουμε καφέ. Δεν είναι έτσι. Και, εγώ, και πρέπει να υπάρχει μια εντελώς διαφορετική ηθική στάση απέναντι στα ζητήματα της δικαιοσύνης και σε θέματα που έχουν και μεγάλη απαξία. Και εγώ θέλω να ρωτήσω ευθέως τον κύριο Σημακοπούλου. Πριν από 2 εβδομάδες ήταν. Αναβλήθηκε για άλλη μια φορά η δίκη του κύριου Νίκου Γεωργιάδη, του campaign manager του Κυριάκου Μητσοτάκη, για να πάρει την προεδρία της Νέας Δημοκρατίας και του αφανούς υπαρχηγού, γιατί είναι από τους ανθρώπους που ακόμα κάνουν κουμάντο μαζί με τον Μητσοτάκη, όπου διώκεται για τη γνωστή ιστορία της Μολδαβίας, για ασέλεια σε βάρος ανηλίκων που έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος επαμοιβή. Και η κυρία Σημακοπούλου πήγε εκεί συνοδευόμενο με τον κύριο Κυρανάκη. Υποθέτω και να δηλωθεί ως μάρτης. Λοιπόν, αυτό που κολλάει στην ηθική της πολιτικής. Το να υπερασπίζει σε κάποιον ο οποίος κατηγορείται για ασέλεια σε ανήλικους επαμοιβή. Θα ήθελα πολύ να ακούσω την απάντηση. Με ρωτάτε εμένα. Βεβαίως. Γιατί σας αφορά. Με αφορά. Ναι, είστε... γιατί σας αφορά. Μα τι λέτε τώρα. Μια δημόσια υπόθεση. Ο στενότερος συνεργάτης του Πρόεδρου της Δημοκρατίας πάει συνοδευόμενος από εσάς, δηλώνει στο Σμάρτι μαζί με τον αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου στο δικαστήριο που διώκεται για ένα τέτοιο δημοτικό αδίκημα και δεν με αφορά. Όλους τους πολίτες αφορά. Όταν θα ολοκληρωθεί η δίκη, θα σας απαντήσω. Σοβαρά. Μάλιστα. Όταν ολοκληρωθεί η δίκη, θα σας απαντήσω. Εντάξει. Τι λαθές καταλαβαίνω. Αυτό έχω να σας πω. Λοιπόν, και να σας πω και κάτι, κύριε Κρανιδιώτη. Αυτό το κάνετε τώρα για να δημιουργήσετε εντυπώσεις. Τι εντυπώσεις, κύριε Σημακοπούλου. Αν εσύ δικός μου συνεργάτης τολμούσε, αν κατηγορείται για κάτι τέτοιο, θα το απαγόρευα να με πλησιάσει το 1 χιλιόμετρο. Αυτό... αν δεν μου φέρει αμετάκλητη, αθωωτική απόφαση, ελλείψη πράξεως. Δεν είναι ούτε παραγραφές, ούτε μειοψηφίες, ούτε ελαφρυντικά, ούτε αμφιβολίες. Δεν πιστεύετε στο τεκμήριο της αθωότητος. Δεν είναι συνεργάτης. Τώρα καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά τι σας είπα και μην κάνετε. Καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά τι κάνετε. Θέλω τι να κάνω, σας δηλαδή, πω ότι με κάθε ειλικρίνεια, ναι, ότι αυτό που κάνετε αυτή τη στιγμή, ναι, μου προκαλεί αηδία. Σοβαρά. Μάλιστα. Εσείς πάντε σε κατηγορούμενο για ασέλεια σε βάρος ανηλίκων επαμοιβή. Ως μάρτης υπεράσπισης και σας προκαλώ εγώ αηδία. Να πάρετε μια δραμαμίνη να σας περάσει. Και είμαι απολύτως σίγουρη. Εγώ δεν ανήκω στη συντεχνία σας. Εκπορεύεται από κάπου αλλού. Από πού εκπορεύεται, από την κοινή λογική. Όχι. Και από τις αξίες του ελληνικού έθνους εκπορεύεται. Πω, ντροπή. Ναι. Εκπορεύεται από τη δική σας πολιτική. Να το πείτε στον καθρέφτη σας την επόμενη φορά που θα πάτε στο δικαστήριο. Και ματαιοδοξία. Εγώ λοιπόν. Οι τηλεθεατές και οι πολίτες που ψηφίζουν. Καταλαβαίνουν πάρα πολύ καλά. Αρνούμε να σπηλώσω τις υπολήψεις ανθρώπων. Πολλό δε μάλλον. Όταν δεν έχουν καταδικαστεί για οτιδήποτε. Πιστεύω ότι υπάρχουν διώξεις οι οποίες είναι απολύτως πολιτικές και όταν μαρτυρώ... Ήταν πολιτική δίωξη του Νίκο Γεωργιάδη στη Μολδαβία. Όταν μαρτυρώ... Είχαν οι Μολδαβοί πολιτικούς λόγους. Όταν μαρτυρώ σε δικαστήριο... Να φτιάξω μια δικογραφία. Βάζω το χέρι μου στο Ευαγγέλιο και λέω την αλήθεια. Δεν το έχω κάνει ακόμα. Θα το κάνω βεβαίως. Και θα κρυθείτε. Λοιπόν, και εσείς δηλαδή γνωρίζετε για την θα υπόθεση. Κρυθείτε. Και εσείς θα κριθείτε, ναι, δημόσια για αυτό που κάνετε, το οποίο είναι πραγματικά από τα πιο ποταπά πράγματα που έχω ποταπά. Πει. Ποταπά. Δεν τρέπεστε λιγάκι. Παρακαλώ. Δεν τρέπεστε λιγάκι. Παρακαλώ. Έχετε το θράσος να απαντάτε έτσι σε κάτι τέτοιο. Βεβαίως.
Οι τηλεθεατές θα έχουν σηκωθεί τρίχες με αυτό που ακούσανε μόνο. Έχετε αξιοπρέπεια. Την ίδια με τον Νίκο Γεωργιάδη έχετε και προφανώς. Το πολιτικό ήθος. Την ίδια αξιοπρέπεια. Και το ίδιο ήθος έχετε τον τόπο. Για να απαντάτε έτσι. Σοβαρότητα και το πολιτικό. Αντί να μου λέγατε, ξέρετε, είναι φίλος μου και θέλω να το στηρίξω, να το καταλάβαινα. Αλλά να απαντάτε έτσι επιθετικά, καταλαβαίνω. Είναι δύσκολη θέση. Δεν σας χρωστάω καμία απάντηση για τίποτα. Χρωστάτε στους πολίτες. Δεν χρωστάτε κανέναν απάντηση. Δεν είστε σε κανένα βουκάτο για να κάνετε ό,τι θέλετε και να το θέλετε. Βεβαίως και απολογούμε και, από μένα έλεγε, και ψηφίζομαι και απολογούμε και αυτό συμβαίνει. Και λέω πάντα την αλήθεια και υπερασπίζομαι την αλήθεια και το δίκαιο. Και αυτό κάνω παντού όπου βρεθώ και όπου σταθώ. Και αυτό θα κάνω. Και όταν θα ολοκληρωθεί η υπόθεση και το κάνω για πολύ συγκεκριμένο λόγο, γιατί δεν αντέχω άλλο να θυγεί η υπόλοιψη ενός πολύ σοβαρού ανθρώπου, αλήθεια, μάλιστα, ειλικρινά, ναι. Κρατήστε αυτό που σας λέω. Για αυτό που κάνατε απόψε, κύριε Κρανιδιώτη, ναι, θα σας πάω αίμα μέχρι τέλους. Εσείς θα με πάτε. Εγώ θα εσείς σας θα πάω αίμα. Πηγαίνετε σε μια υπόθεση παιδεραστής επαμοιβή και θα με πάτε εσείς αίμα. Σοβαρολογείτε. Έχετε πολύ θράσος. Λοιπόν, ανήκετε τέλους σε μια συντεχνία στην οποία εγώ δεν ανήκω και δεν πρόκειται να ανήκω ποτέ. Ευτυχώς. Και είμαι πολύ ευτυχής γι' αυτό. Λοιπόν, παρακαλώ. Είπα ότι πάω σε διαφημίσεις, φίλες και φίλοι, 2 λεπτών. Καθυστερήσαμε το διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε. Πάμε στο πρωτοσέλιδο της Κόντρα News της Τρίτης, φίλες και φίλοι. Ολοκληρώθηκε η έρευνα για την Οβάρτης. Τρεις πολιτικοί υποπτή για παθητική δωροδοκία καλούνται άμεσα από τους ανακριτές να καταθέσουν το πρώτο θέμα. Για πρώτη φορά, Έλληνας Πρωθυπουργός θα επισκεφθεί την Αγία Σοφιά. Από εκεί και πέρα, άλλα θέματα. Τέρμα εγκαζόζες, οι 6 βουλευτές της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Κινδυνεύει με κατάρρευση η γερμανική οικονομία. Νέο κύμα κακοκαιρίας, έρχονται αεροχήμαροι, καταιγίδες, χαλάζει και χιόνια. Καταργείται το αυτόφορο για αδικήματα τύπου. Ήταν δίκαιο, ο Καλογύρου το έκανε πράξη, ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Κτηματολόγιο, πρεμιέρα χθες η νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα. Και το κεντρικό άρθρο της εφημερίδας έχει τίτλο «Τέλος η σπέκουλα και οι εκβιασμοί». Αυτή είναι η πρώτη σελίδα της Κόντρα News. Νίκο Ελευθερόγλου, αν θέλεις να σχολιάσεις κάτι, να συνεχίσουμε με άλλα θέματα. Το πιο ενδιαφέρον πάντως είναι για το κτηματολόγιο. Για το κτηματολόγιο είναι το πιο ενδιαφέρον. Κοιτάξτε, νομίζω ότι. Έχουμε και δύο δημοσκοπήσεις. Θα σας δείξω δύο δημοσκοπήσεις να τις σχολιάσουμε. Θέλεις? Ναι. Είχαμε δύο δημοσκοπήσεις χθες και μας τρελάνανε πάλι, φίλες και φίλοι. Έχουν βαλθεί οι δημοσκόποι να μας τρελάνουν. Η μία δημοσκόπηση, αγαπητέ Νίκο, ήταν στο Βήμα από τη Μέτρο Ανανάλυση του κ. Φαναρά. Βγάζει τη Νέα Δημοκρατία. Για παίξε, Νίκο, την πρόθεση ψήφου και την εκτίμηση ψήφου. Έχουμε δύο κάρτες. Είναι γκάλωπ της Μέτρο Ανάλυσης για το Βήμα. Για δείξε μας τι δείχνεις τώρα εδώ. Εδώ δείχνεις την πρόθεση ψήφου. Στην πρόθεση ψήφου είναι 19,2 ΣΥΡΙΖΑ, 28,4 η Νέα Δημοκρατία, 6,9 η Χρυσή Αυγή, 5,4 το Κίνημα Αλλαγής, 4,7 το ΚΚΕ, 1,5 το Ποτάμι, 1 η ΑΝΕΛ, 2,1 Ένωση Κεντρών, Λαϊκή Ενότητα 1,1, Ανταρσία 1, Ελληνική Λύση Κυριάκος Βελόπουλος 2,1. Άλλο κόμμα 2,9. Άκυρου Λευκό 5,1. Δεν θα ψηφίσουν 7,2. Αδιευκρίνηστη ψήφος. Αν αποφάσει, δεν ξέρω, δεν απαντώ. 11,4. Δίνει πεντακομματική βουλή. Αλλά το ενδιαφέρον είναι ότι κάνουν μια εκτίμηση ψήφου η Μέτρο Ανάλυση. Δείξτε την άλλη κάρτα. Και εδώ μας λέει στην εκτίμηση ψήφου 37,2 η Νέα Δημοκρατία και 25,1 ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι πολύ κοντά σε αυτοδυναμία αυτό το πράγμα. Η Χρυσή Αυγή 9,1. Τι σας έλεγα την περασμένη εβδομάδα, φίλες και φίλοι, για τη Χρυσή Αυγή? Ρώτησα και για περιφέρειες, δεν θα σας πω λεπτομέρειες, για τη Βόρειο Ελλάδα. Χτυπάει σε περιφέρεια της Βορείου Ελλάδος η Χρυσή Αυγή πάνω από 16. Είναι σε άλλη περιφέρεια πάνω από 14. Και εδώ μας εμφανίζει στην εκτίμηση ψήφου η Μέτρο Ανάλυσης πανελλαδικά τη Χρυσή Αυγή στο 9,1. Τρίτο κόμμα με διαφορά. Τέταρτο το Κίνημα Αλλαγής με 7. Και πέμπτο το ΚΚΕ με 6,1. Το Ποτάμι 1,9, Ανεξάρτητοι Έλληνες 1,3, 2,7 η Ένωση Κεντρών. Έχει μεγάλες πιθανότητες για το 3, για είσοδο στην επόμενη Βουλή. 1,5% η Λαϊκή Ενότητα, 1,3 Ανταρσία, 2,8 η Ελληνική Λύση με το Βελόπουλο. Επίσης πολύ μεγάλες πιθανότητες να αγγίξει το 3 και να περάσει τη Βουλή. 4% άλλο κόμμα. Αυτή είναι η μία δημοσκόπηση, η οποία δίνει μία διαφορά στην πρόθεση ψήφου, για παράδειγμα, 28 με 19. Κοντά στις 10 μονάδες, καλά στην εκτίμηση
Μιλάμε για 12 και. Για 12 και. Πάμε στην άλλη του ντοκουμέντο τώρα. Και εδώ να τρελαίνεσαι. Η μία σου δίνει 12 ακόμα τόσο και το ντοκουμέντο με την Vox, εταιρεία Vox Pop Ανάλυσης δίνει 27,5 στο ΣΥΡΙΖΑ, φίλες και φίλοι, και 29,5 στη Νέα Δημοκρατία. Δύο μονάδες. Δηλαδή ο ένας δίνει 12 και ο άλλος δύο μονάδες. Τι να πρωτοπιστέψεις τώρα από αυτό και τι συμπέρασμα να βγάλεις, κύριε Ελευθερόγλου. Ναι. Παρακαλώ. Έχω πολλές φορές την άποψή μου για τις δημοσκόπησεις και έχω γίνει κακός με αρκετούς δημοσκόπους. Ναι. Βρείτε μου την τελευταία δημοσκόπηση που είσαι μέσα σε αποτέλεσμα και που έπεσε μέσα. Αυτό είναι και η καλύτερη τοποθέτηση. Δεν έχω να σχολιάσω κάτι άλλο για τις δημοσκοπήσεις. Δηλαδή και στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Δηλαδή έχουμε δει εντυπωσιακές δημοσκοπήσεις και για τον Brexit. Ναι. Και το αποτέλεσμα που βγήκε ήταν εντελώς αντίθετο από τις δημοσκοπήσεις και οι δημοσκοπήσεις που γινόντουσαν για τον Τραμπ. Ξαφνικά προέκυψε Τραμπ στις εκλογές. Mm-hmm. Το αποτέλεσμα. Mm-hmm. Εγώ πιάνω τα ποιοτικά στοιχεία. Όσοι κρίση μπορούν να κάνουν δημοσκοπήσεις, βλέπω ένα ποσοστό γύρω στο 28%, γιατί τάψαξα λίγο τη μέτρο ανάλυση, που λέει το 28% των δημοσίων υπαλλήλων στηρίζει τον κύριο Μητσοτάκη. Και το 21% τον κύριο Τσίπρα. Δημόσιοι υπάλληλοι. Ναι. Αν μόνο σε αυτό σταθώ, δεν χρειάζεται να σχολιάσω τα υπόλοιπα στοιχεία τη. Mm-hmm. Εκείνο όμως θα συμφωνήσουμε όλοι και νομίζω συμφωνούμε όλοι στο τραπέζι. Γιατί το λέτε αυτό για του δημοσίου υπαλλήλου, κάτι λίγο πιο λιανά ναι, το... Γιατί θεωρώ ότι ο κύριο Μητσοτάκη, αν κάποιο κάνει μια βόλτα στο δημόσιο, έχει τα χαμηλότερα ποσοστά αποδοχή. Γιατί είναι πολύ πρόσφατη θητεία του στο Υπουργείο Διοικητικής Αναρρύθμισης. Χρεώθηκε. Με συγκεκριμένη χρεώθηκε αποφάσεις που δεν ήταν δικές του, ήταν συλλογικές, αλλά τις χρεώθηκε εκείνος. Ναι, ναι. Αλλά λοιπόν θεωρώ ότι είναι απίθανο να προηγείται στο δημόσιο τομέα. Εκείνος που καταγράφουν δημοσκοπήσεις όλες, είτε από 2,5 πόσο ήταν η τελευταία, όσο ήταν το 12,5 που κατέγραψε με τον άλλη, ότι η Νέα Δημοκρατία προηγείται. Αυτό λοιπόν πρέπει να το θεωρήσουμε ως δεδομένο. Ναι. Έτσι. Το θέμα είναι πόσο προηγείται. Το θέμα είναι το πόσο προηγείται. Πόσο προηγείται για να αν η κατάσταση είναι αναστρέψιμη με τις κινήσεις που κάνει ο κ. Τσίπρας, δηλαδή αυτά που υλοποιεί στο αφήγημά του, όπως είναι ο κατώτατος μισθός που ανέφερε πριν ο Θανάσης, όπως είναι η ρύθμιση για τα κόκκινα δάνεια που έρχεται, όπως είναι 120 δόσεις. Δηλαδή έχει ένα πακέτο, ένα αφήγημα που θα προσπαθήσει αυτή η ψαλίδα να τη μειώσει. Το θέμα είναι αν το παιχνίδι μπορεί να το αντιστρέψει και να το κερδίσει. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, Νίκο, πιστεύει. Ότι κατά 99,9% θα κάνει ο κύριος Τσίπρας εκλογές το Μάιο εθνικές, είτε στην πρώτη Κυριακή των δημοτικών περιφερειακών, είτε θα κάνει μαζί με τις ευρωεκλογές, στις 26 Μαΐου. Το πιστεύει, λέει, κατά 99,9%. Εγώ το ψάχνω πολύ το θέμα, διότι έχω πει, όπως ξέρεις Νίκο, από το Σεπτέμβριο του 2017, την πρόθεση του Αλέξη Τσίπρα να πήγαινε σε εκλογές ταυτόχρονα με τις ευρωεκλογές, το Μάιο. Το λέω από τότε. Ψάχνω μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ να δω τι γίνεται. Είναι μοιρασμένα τα πράγματα. Πολλοί στενοί συνεργάτες, εξ απορρίτων συνεργάτες του κ. Τσίπρα, τους οποίους τους δείχνει εμπιστοσύνη μεγάλη, του λένε να πάει το Μάιο. Τρεις συντάσεις. Μάρτιος και Οκτώβριος. Τι είναι? Μάρτιος. Α, έχουμε και το Μάρτιο τώρα. Μάιος και Οκτώβριος. Έχουμε και Μάρτιο. Ξαφνικά να μας πάει σε εκλογές το Μάρτιο, δηλαδή. Υπάρχει αυτό το σενάριο. Ναι. Με κριτήριο τον ευνηδιασμό. Αυτή είναι υπέρ της λογικής ότι ο ευνηδιασμός μπορεί να λειτουργήσει υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Αν έχουν όμως καλά ευρήματα στις δικές τους δημοσκοπήσεις. Τέλος Φεβρουαρίου ο κ. Τσίπρας θα κάνει μια μεγάλη δημοσκόπηση που θα έχουν κάτσει με κάποιο τρόπο τα μέτρα που έχει ανακοινώσει μέχρι τώρα. Μάλιστα. Με βάση τα στοιχεία που θα πάρει, λένε οι πληροφορίες που έχουμε εμείς, ναι, ναι. Θα αποφασίσει το πότε θα κάνει τις εκλογές. Τέλος Φεβρουαρίου θα πάρει αυτή τη δημοσκόπηση και θα δει τι κάνει. Με κρυφά στοιχεία. Ναι. Εσύ Νίκο, τι πιστεύεις, πού. Οι εξειδικές μου πληροφορίες είναι ότι η διαφορά είναι γύρω στο 5-5,5. Αυτή την πληροφορία και το μεγάλο. Προηγεί τη Νέα Δημοκρατία με 5-5 μονάδες. Και το μεγάλο ερώτημα είναι αν θα μπουν και πόσα κόμματα στη Βουλή, γιατί αυτό είναι το κρίσιμο. Το σχέδιο του κ. Τσίπρα, το αφήγημα που υπάρχει είναι και να κερδίσει ο κ. Μητσοτάκης να μην μπορέσει να εκλέξει πρόεδρο Δημοκρατίας και να μην μπορέσει να αλλάξει τον εκλογικό νόμο. Για το 20 λες τώρα. Για το 20. Διότι ο εκλογικός νόμος. Δηλαδή ο κ. Τσίπρας πόσα κόμματα θέλει στη Βουλή. Πάνω από 5 οπωσδήποτε. 6-7 τουλάχιστον. Για να περιορίσει το ενδεχόμενο αυτοδυναμία του κ. Μητσοτάκη. Η πεντακομματική βολεύει τον Μητσοτάκη. Αυτό είναι η πεντακομματική βολεύει τον πρώτο. Πάντως, μου επιτρέψει, Νίκο, ναι, μου ακριβώς στο συλλογισμό σου. Ειλικρινά πιστεύεις ότι αν η διαφορά είναι όχι 2,5 μονάδες που λέει η δημοσκόπηση αυτή, έστω 5,5 που είπες. 5. Δεν σπέβδει τώρα να κάνει εκλογές. Μπορεί να παίζει τέτοιο σενάριο. Μπορεί να κάνει εκλογές, να σπέψει. Γι' αυτό σου βάλα το Μάρτιο okay. Μες το. Μα, το όχι, συμφωνώ. Λέω πάντως. Αν η διαφορά είναι είτε 2,5, ειδικά 2,5 δεν το συζητάω. Δεν υπάρχει. Είναι ασύλληπτο θέμα. Αν είναι και 5 όμως. Και δεν κάνει τώρα τις εκλογές τρέχοντας, νομίζω ότι κάνει μεγάλο λάθος. Μάλλον το ξεχνάς, πάντως η κοινοβουλευτική Εγώ λέω ότι κύριε την εικόνα. Ο κύριος Ελευθερόγλου είπε κάτι πολύ σοφό. Έφτασε ως κανονικός άνθρωπος και όχι ως ανακυκλωμένος κομμουνιστής. Όχι. Ανακυκλωμένος κομμουνιστής. Ναι, κύριε Παπαδόπουλε, τι θέλατε.
Η Κεντρική Επιτροπή και η Κοινοβουλευτική Ομάδα έχουν συμφωνήσει ότι εκλογές πρέπει να γίνουν στο τέλος της συνταγματικής θητείας. Την έχετε πατήσει άσχημα, δήλωση, εάν χάσετε στις ευρωεκλογές. Η άποψη να σας πω την άποψή μου, αν θέλετε να ακούσετε την εκτίμησή μου. Εγώ τουλάχιστον την έχω ακούσει 10 φορές. Εάν χάσει ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Αλέξης Τσίπρας τις ευρωεκλογές και πάει τις εθνικές το φθινόπωρο, κατά τη γνώμη μου είναι ένα πολύ κακό σενάριο για το ΣΥΡΙΖΑ. Οι ευρωεκλογές είναι μια κρίσιμη αναμέτρηση και επειδή συμμετέχει και η κυρία Σιμακοπούλου για το τι Ευρώπη θέλουμε. Και όχι μόνο, και όχι μόνο, βάλει εννοούμε... Έχουμε και άλλον υποψήφιο στην πάρη. Τι εννοούμε βάθμιση. Ναι. Βέβαια. Το δημιουργεί. Δεν είναι επίσημο. Δεν ανακοινώνεται. Δεν μπορεί να το πει ο ίδιος. Όταν θα έρθει η ώρα θα το πει ο πρόεδρος. Ο κύριος Τσαγκάρης πολύ σωστά δεν το λέει ο ίδιος. Εγώ περιμένω την επίσημη ανακοίνωση για τον Δημήτρη. Για να μπορούμε να κάνουμε. Για συνεχίστε κύριε Παπαδόπουλε. Ένα ρεπορτάζ θα. Νομίζω πάντως ότι επειδή τα ανοιχτά ζητήματα δεν είναι μόνο αυτά που κάνουν διάφορες σκέψεις για τα αποτελέσματα των εκλογών. Είναι συνταγματική αναθεώρηση η οποία πρέπει να τελειώσει. Είναι ζητήματα τα οποία αφορούν τις 120 δόσεις που είπατε και εσείς, την προστασία της πρώτης κατοικίας, το περιουσιολόγιο, την ελευθερία των συλλογικών διαπραγματεύσεων, τη θεσμική ανασυγκρότηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Μέχρι τέλους Μαρτίου δεν θα τελειώσουν αυτά, αγαπητέ κύριε Παπαδόπουλε. Ξέρετε ότι η Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης δεν μας έδωσε ακόμη ημερομηνία για να περάσουμε το νομοσχέδιο για τις ιδιωτικές κλινικές, για τη μετεξέλιξη του ΚΕΛΠΝΟ σε Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας. Μάλιστα. Και για τη θεσμική ανασυγκρότηση του ΕΣΥ. Δεν μας το έδωσε ακόμη λόγω φόρτου δουλειάς της Βουλής. Γιατί και στο Υπουργείο Παιδείας υπάρχουν νομοσχέδια, νέα αρχιτεκτονική στα πανεπιστήμια. Νομίζω ότι όλα αυτά τα ζητήματα οδηγούν στο συμπέρασμα ότι πρέπει να πάμε τις εκλογές στο τέλος. Ναι. Εγώ δεν το πιστεύω, αλλά για να το λέτε εσείς κάτι περισσότερο θα ξέρετε από μένα. Θανάση, τι λες εσύ, Εμίλια, εσύ που κάνεις και ρεπορτάζ κυβερνητικό, πολύ καλό. Θα σου πω το εξής, μέχρι πρώτη... Τι λένε οι υπουργοί που έχεις εκεί πηγές μέχρι... και που συζητάς κάθε μέρα, μέχρι... τον κύριο Δραγκασάκη, ξέρω ότι έχεις καλή επαφή και με διάφορους άλλους. Μέχρι πρώτη, η κυρίαρχη αντίληψη ή μάλλον η κυρίαρχη εκτίμηση ήταν ο Μάιος. Και τώρα η κυρίαρχη αντίληψη ο Μάιος είναι. Μην ακούς τι λένε. Όχι, υπάρχουν άνθρωποι που αρχίζουν και βάζουν στο σκεπτικό τους τον Οκτώβριο με την εξής λογική. Ότι θα παραχθούν πολλά θετικά μέτρα τα οποία θα πείσουν, προσοχή ποιους θα πείσουν, αυτούς που αμφιταλαντεύονται, αυτούς που ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ αλλά έχουν απομακρυνθεί σε κάποιο βαθμό, αλλά δεν έχουν καταλήξει κάπου να ψηφίσουν. Mm-hmm. Δηλαδή, πιστεύουν, και να δούμε τώρα λίγο στο ντοκουμέντο για παράδειγμα, ας αφήσουμε το 2%. Θα δούμε ότι στην έρευνα αυτή σε σχέση με εκείνη του Σεπτεμβρίου, γιατί κέρδισε μια μισή μονάδα ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί αυξήθηκε η συσπήρωση από το 57% στο 65%. Άρα, και αν λάβουμε υπόψη ότι όλες οι δημοσκοπήσεις δίνουν ότι τουλάχιστον το 30% των αναποφάσιστων είναι είναι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ του 2015, σημαίνει υπάρχει ένα μεγάλο ακροατήριο το οποίο... Κανείς όμως δεν ξέρει τι θα όχι, κάνει. Όχι, κανένας δεν ξέρει. Το οποίο κρίνουν... Μην κάνεις το λάθος που έχουν κάνει πολλά κυριακά την καφύλα, που λένε ας πούμε, τη τάδε μεγάλη εφημερίδα, έλεγε ας πούμε, γιατί να αποφάσεις θα κάνουν αυτό. Κανείς δεν ξέρει τι θα κάνει. Όχι, Εμίλια, κανένας δεν ξέρει. Λέει, κρίνουν ότι τους αναποφάσεις τους... Ναι, οι οποίοι δεν έχουν καταλήξει. Με θετικά μέτρα... Εσύ ξέρεις θα ψηφίσεις στις αναποφάσεις τους. Εγώ ξέρω τι θα ψηφίσω. Α, ξέρεις από τώρα. Είσαι νέα δεξιά. Ξέρω, νέα δεξιά εδώ του φίλου μου του Παναγιώτη. Του φίλου του Φαΐλου. Ολοκλήρωσε για να πάμε να συνεχίσουμε. Ολοκληρώνω ότι εάν δεν υπήρχαν αυτός ο τόσο μεγάλος αριθμός των αναποφάσιστων, τότε θα σου έλεγα ότι ο Μάιος είναι σίγουρος. Ο Μάιος είναι σίγουρος. Ναι. Για να δούμε. Θα δούμε. Εγώ θεωρώ το Μάιο τον κατάλληλο μήνα για να κάνει εκλογές ο κύριος Τσίπρας. Αλλά αυτός ξέρει πολύ καλύτερα από μένα. Αυτός αποφασίζει, πρωθυπουργός είναι... Εμείς απλοί δημοσιογράφοι είμαστε. Αυτός ξέρει. Θα σου πω από το ρεπορτάζ με τον κόσμο. Για παράδειγμα. Ένα ξέρω. Ότι αν χάσει ο ΣΥΡΙΖΑ από τη Νέα Δημοκρατία σε ευρωεκλογές με 4 ή 5 μονάδες, τα πράγματα θα είναι δύσκολα εάν αποφασίσει ο κύριος Τσίπρας
να πάνε να κάνει εκλογέ. Το Σεπτέμβριο δεν είναι ή τον Οκτώβριο. Αυτή είναι η άποψή μου. Κυβερνήσει έχουν χάσει. Το Σιμίδη δεν είχε χάσει ευρωεκλογέ το 1999 και είχε προηγηθεί ξεφτύλα του σκανδάλου Τσαλάν. Και πήρε τι εκλογέ γιατί ο κόσμο είχε την ελπίδα να ξανανεύει το χρηματιστήριο. Βλέπει και τα κριτήρια του λαού. Αλλά τότε ήταν και με το χρηματιστήριο αυτό που αλλά είχε χάσει και με αρκετά μεγάλη διαφορά. Από τη συζήτηση και από το ρεπορτάζ. Την Τζόντα βγήκε όμω. Ένα πολύ σημαντικό στοιχείο για την απόφαση που θα πάρει ο κόσμο είναι οι 120 δόσει για την εφορία. Αυτό δεν το έχει κάνει. Όπου και αν πας, ναι. Την προηγούμενη εβδομάδα είχα πάει σε 2-3 εφορίες και έχω και κανένα δύο φίλους, ας πούμε, τα παλιά. Λοιπόν, ο κόσμος πηγαίνει και ρωτάει στις εφορίες τι θα γίνει με τις 120 δόσεις. Είναι τεράστιο το πρόβλημα. Είναι τεράστιο. Έλα, Δημήτρη. Να σου διαβάσω αυτό. Έχω ξεκινήσει, κύριε Ελιάτσο, τις τελευταίες δύο φορές που έχετε την ευγενή καλοσύνη να με καλείτε. Τι κάνετε, κάθε Δευτέρα εδώ είσαι. Αυτό λέω. Τελευταίες δύο φορές, κάθε Δευτέρα εδώ είσαι. Τις δύο φορές λέω. Α, τις τελευταίες δύο. Έχω συνηθίσει. Εν όψη και ενδιαφέροντος γενικότερα. Έχω αρχίσει να γράφω στο Facebook. Ναι. Απόψε στις 12 στον Εμίλιο Λιάτσο, τι να πρωτοσχολιάσουμε. Ερωτηματικό. Απαντάει ο κόσμος, τι να σχολιάσουμε. Είναι πολύ ενδιαφέρουσες οι απαντήσεις του κόσμου. Συγκεκριμένες, δεν αναφέρω ονόματα, παρότι είναι δεδομένα. Συγκεκριμένες λύσεις και όχι ξεκατίνιασμα είναι το ένα σχόλιο. Βέβαια. Θα ακούσουμε πάλι για τα δάνεια των δύο κομμάτων προκειμένου να συγκαλύψει τα τερατώδη που συμβαίνουν. Όχι, θα το κρύψουμε, πες του φίλου σου. Θα κρύψουμε τα 500 εκατομμύρια που χρωστάει η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Διαβάζω τα σχόλια. Είναι και αυτό κόλπο Τσίπρα. Είναι κόλπο Τσίπρα και βλέπετε αυτό. Ότι διαβάζω, βλέπετε ότι διαβάζω όλα τα σχόλια. Και εγώ λέω την άποψή μου, αυτό που σου γράφουν. Και να θέλει να πει κάτι, Δημήτρη, δεν σε αφήνουν. Μάλιστα. Λοιπόν, το καταπιέζουμε. Το ανέκδοτο της ημέρας. Τον θυμώνουμε το Τζακάρι, τον θυμώνουμε. Το ανέκδοτο της ημέρας. Μία από τα ίδια, άλλο σχόλιο. Ένα σχόλιο θα μπορούσε να κάνει το εξής. Ποιος κατά τη γνώμη σου είχε περισσότερο κόσμο χτες, ο Άδωνης στο Σπύρος Λούις ή ο Κυριάκος στη Λαμία? Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ ήταν το. Σταθερά. ΠΑΟΚ. Εκεί ήταν ο κόσμος. Τραγουδήσανε και το Μακεδονία Ξαγουστίνου του Τσόμπουλο μέσα. Να τοποθετείτε όταν τα θέματα πάντοτε με επιχειρήματα. Πείτε στον παρουσιαστή να βάζει και κανένα βίντεο με παλιές δηλώσεις των αγαπημένων του, όχι μόνο της αντιπολίτευσης. Να γίνουν γρήγορα οι 120 δόσεις για όλους. Ο κόσμος έχει προβλήματα και δεν παίρνουν όλοι επιδοματάκια. Λοιπόν. Ωραία. Να σχολιάσετε το πάρτι του Άδωνη. Το πάρτι πράγματι του Άδωνη εχθές έγινε. Βούλιαξε το γήπεδο πάντως, κύριε Λιάτσου. Αυτό δεν είναι. Όχι, λέω το Άδωνη. Τι είμαστε εμείς, είμαστε ξαδέρφια του Άδωνη. Ακούστε. Το Άδωνη. Κάνει. Πήγε 4.500 κόσμος, έτσι λέει. Μπράβο. Και άλλοι τόσοι απέξω. Πολλοί κόσμος. Αυτό. Ναι, αυτό κάτι λέει. Και δημοσιογράφοι πήγαν εκεί και αποθεώθηκαν και δημοσιογράφοι. Αλλά δεν σημαίνει κάτι. Τι ο ένας θα είναι και υποψήφιος. Δεν έχει κανένας οπότε. Και επίσης, για το ταξί στην Άγκυρα κανείς δεν μιλάει. Δεν το έχουν προλάβει. Ξεκινήσαμε την εκπομπή με το ταξί στην Άγκυρα, κανείς δεν ασχολείται. Τι θα πει αύριο ο Τσίπρας με τον Ερντογάν, δεν ασχολείται κανείς. Να ρωτήσουμε για τον κύριο Δραγασάκη και να ρωτήσουμε και για τον Παπαχριστόπουλο που παραιτήθηκε. Λοιπόν, όλα θα τα ρωτήσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, αν παραιτήθηκε, τι κάνει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κόσμο που έστειλε και συμμετέχει ο κόσμο. Οι βουλευτές Έλενα Κουντουρά, Βασίλειος Κόκαλης, Κώστα Ζουράς, να δούμε τις φωτογραφίες, Νίκο. Θανάσης Παπαχριστόπουλος, Κατερίνα Παπακώστα και Σπύρος Δανέλης, με επιστολές τους προς το Προεδρείο της Βουλής, πολύ ωραία, δηλώνουν ότι σε συνέχεια της θετικής ψήφου που έδωσαν στην κυβέρνηση, στην πρόταση εμπιστοσύνης, επιθυμούν εφ' εξής, φίλες και φίλοι, σε κάθε νομοσχέδιο που ψηφίζεται χωρίς ονομαστική ψηφοφορία, η ψήφος τους να προσμετράται μαζί με αυτές των βουλευτών της συμπολίτευσης. Ο κύριος Ζουράρης διευκρινίζει ότι από τη δήλωσή του εξαιρεί μόνο την ψηφοφορία για την ένταξη της Πουγουδουμού στο ΝΑΤΟ, εάν αυτή δεν διεξαχθεί με ονομαστική ψηφοφορία. Και οι έξι βουλευτές, λέει το Μαξίμου, με non-paper, που δεν ανήκουν στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά έδωσαν ψήφο εμπιστοσύνης και συνεχίζουν να στηρίζουν το κυβερνητικό έργο, δήλωσαν με επιστολή του στον πρόεδρο της Βουλής ότι η ψήφο τους θα καταμετράται στην κυβερνητική πλειοψηφία χωρίς να εντάσσονται στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι κατέρευσε το αφήγημα περί κυβέρνησης κουρελού, λέει κύριε Παπαδόπουλε, είπε το Μαξίμου. Εσείς βέβαια. Η δημοκρατία δεν έγινε κουρελού, έγινε πάντως. Εσείς, εντάξει με τη φωτογραφία, εσείς κύριε Παπαδόπουλε και λόγω της ευαισθησίας που έχετε και μπράβο σας, είχατε κρατήσει μία στάση ότι αν δεν υπάρξει συνένεση, όταν πηγαίναμε για άλλη κατάσταση, ότι αν δεν υπήρχε συνένεση με τα κόμματα. Λέτε για τον κανονισμό της Βουλής. Για τον κανονισμό της Βουλής. Ότι αν δεν υπήρχε συνένεση δεν έπρεπε να γίνει τίποτα, διότι
λέγατε ότι είναι σαν να εκβιαζόμαστε και να αποδεχόμαστε τον εκβιασμό και να προσπαθούμε να βρούμε λύσεις με αλλαγή του κανονισμού της Βουλής. Χαίρομαι για τα αντανακλαστικά που έδειξε ο Πρωθυπουργός σήμερα. Mm-hmm. Και χαίρομαι ειλικρινά γιατί νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο τελειώνουν όλα αυτά τα οποία αποτελούν πληγές για το πολιτικό σύστημα, ότι μπορούν να υπάρχουν εκβιασμοί οι οποίοι να οδηγούν σε αλλαγές στον κανονισμό της Βουλής. Ο κανονισμός της Βουλής πρέπει να έχει ευρύτατες συνενέσεις. Σωστό. Και στη βάση μιας συμφωνίας η οποία αφορά όλες τις πολιτικές δυνάμεις να καταλήξουμε τι είναι καλύτερο απέναντι στα κόμματα τα οποία στις εκλογές παίρνουν ένα μεγάλο ποσοστό ψήφων, σχηματίζουν κοινοβουλευτική δύναμη άνω των 10 βουλευτών και μετά με τις μετακινήσεις μιας μεταβατικής περίοδου που φέρνει νέες αναταράξεις στο πολιτικό σκηνικό, νέα πολιτική συμμαχιών, μπορούμε να οδηγούμαστε τώρα να υπάρχουν τριγμοί και στο ποτάμι είδαμε που φτάσαν, τριγμοί στους Ανέλ, δεν ξέρουμε ποια θα είναι η κατάσταση με την Ένωση Κεντρών. Ναι. Και νομίζω όμως ότι όλα αυτά τα ζητήματα πρέπει κάτι να τα δούμε ψύχρεμα. Ψύχρεμα. Για ακούστε τώρα κάτι. Η Νέα Δημοκρατία έβγαλε μια ανακοίνωση η οποία λέει τα εξής. Η κοινοβουλευτική ντροπή που παρακολουθήσαμε δεν έχει προηγούμενο. Τα 6 δεκανίκια του κυρίου Τσίπρα εχώρισαν ελευκό τη συνείδησή τους, δηλώνοντας εκ προημίου ότι θα ψηφίζουν ό,τι και να φέρει στη Βουλή. Η Νέα Δημοκρατία δεν θα επιτρέψει αυτόν τον κοινοβουλευτικό ευτελισμό. Το σημερινό πληρεξούσιο είναι συνταγματικά ανυπόστατο. Η κυβέρνηση Κουρελού παραμένει κυβέρνηση μειοψηφίας και να ξέρουν άπαντες ότι θα τίθενται διαρκώς και επώνυμα πρώτων ευθυνών τους, λέει η Νέα Δημοκρατία. Σε ανακοίνωση, κύριε Παπαδόπουλε. Τι λέτε γι' αυτό? Τραγική πληγή κατά της ανεξαρτησίας των βουλευτών, κατά της ελευθερίας που τους παρέχει το Σύνταγμα, κατά της δυνατότητας όλων, σε μια περίοδο που φέρνει νέα διακυβεύματα στο προσκήνιο, να μπορούν να επανατοποθετούνται. Γιατί νομίζω ότι ακόμη και με το χάρη το Θεοχάρη, ο οποίος δήλωνε ότι θα ψηφίσει, τη συμφωνία των Πρεσπών, και παρόλα αυτά εντάχθηκε στην κοινοβουλευτική δύναμη της Νέας Δημοκρατίας, την καταψήφισε, θεώρησε αυτόν ότι πρέπει να είναι κάτω από τον συγκεντρωτικό συγκεντρωτισμό της Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή ό,τι και να αποφασίζει η Νέα Δημοκρατία, θα λέει ναι. Είπε ο Χάρης, θα λέει ναι. Τώρα πώς βγαίνει αυτή η ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας, ενώ η ίδια δέχεται τέτοιες ψήφους, νομίζω ότι είναι παραλογισμός. Ναι. Τώρα πώς σας φαίνεται, κύριε Παπαδόπουλο? Μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Να απαντήσω εγώ για την Νέα Δημοκρατία. Θα απαντήσει η κυρία Σιμακοπούλου. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Παπαδόπουλο. Διαβάσατε και την ανακοίνωση. Βεβαίως. Κάτι τελευταίο. Μια ερώτηση. Τώρα είναι δύο από τους έξι, οι οποίοι εν λευκό παραδίδουν, ας πούμε, την βουλευτική τους δύναμη. Γίνεται αυτό το πράγμα? Τι εννοείται? Μα είναι δυνατόν να έχει ορκιστεί στο Σύνταγμα ότι θα ψηφίσει κατά συνείδηση και να δίνει τη συνείδησή σου δώρο στην κυβέρνηση? Είναι δυνατόν να λες ό,τι και να έρθει εγώ θα το ψηφίσω? Ό,τι και να έρθει εγώ θα το ψηφίσω. Πώς το λες αυτό το πράγμα? Ο Θεοχάρης το ίδιο. Μα δεν είπε. Όχι, όχι, προσχώρησε στη Νέα Δημοκρατία. Δήλωσε την πρόθεση. Και να διαφωνώ, λέει. Άλλαξε γνώμη. Δεν είπε ότι θα ψηφίζει ό,τι συμφωνία του πει ο Μητσοτάκης. Αυτό είπε. Δεν είπε αυτό. Αυτό είπε. Δεν είπε αυτό. Θα πειθαρχώ στο κόμμα, είπε. Μα προφανώς θα πειθαρχεί στο κόμμα. Μπήκε σε γραμμή κομματική πειθαρχίας. Βγάλετε λογική. Συγγνώμη, σε ποιο κόμμα ανήκουν οι δύο? Σε ποιο κόμμα ανήκουν οι δύο αυτοί? Δύο στους ανεξάρτητους Έλληνες. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν είναι το πρόβλημα αν θέλουν να πειθαρχήσουν στον κύριο Τσίπρα. Να πειθαρχήσουν στον κύριο Τσίπρα, αλλά να πάνε στο ΣΥΡΙΖΑ και να πειθαρχήσουν τον κύριο Τσίπρα. Γιατί δεν πάνε στο ΣΥΡΙΖΑ? Γιατί? Γιατί ο Πρωθυπουργός. Ο Πρωθυπουργός έκανε το ακριβώς αντίθετο από αυτό που λέτε, κύριε Παπαδόπουλε. Ενέδωσε εντελώς στον εκβιασμό του κυρίου Καμένου. Απλά ήταν απίστευτα εξιφτυλιστικό να αλλάξουμε τον κανονισμό της Βουλής. Δεν του πέρναγε. Ξέρετε γιατί δεν του πέρναγε? Γιατί άνθρωποι σαν εσάς αντιστάθηκαν σε αυτό και είπανε όχι αυτό. Δηλαδή εμένα άκουσε ο Αλέξης και άλλαξε. Και άλλες λογικές φωνές φαντάζομαι μέσα στην παράταξή σας ως προς το θέμα. Εγώ ξέρετε τι είπα για αυτό το θέμα, κύριε Παπαδόπουλε, γιατί εγώ θέλω να είμαι λογική. Είπα να κοιτάξουμε τον κανονισμό της Βουλής και αν υπάρχει κάτι να αλλάξουμε για τα κόμματα κτλ. Να το αλλάξουμε. Αλλά για να μην λέει κανείς ότι το κάνουμε για σκοπιμότητες, ούτε εσείς ούτε εμείς, να ισχύσει από την επόμενη κοινοβουλευτική περίοδο.
Δεν το δέχτηκε κανείς. Ούτε αυτό. Γιατί, γιατί ο στόχος δεν ήταν. Προς τιμήν του να διορθωθεί ο κανονισμός της Βουλής. Δεν είναι προς τιμήν του κυρίου Βούτση, επιτρέψτε μου, ότι υπερασπίζεται το κύρος της Βουλής και δεν κάνει πράγματα τα οποία είναι εξόφθαλμα, εκβιαστικά από πλευράς της κυβέρνησης. Αυτή είναι η δουλειά του. Ο πρόεδρος της Βουλής πρόθεσε διαλόγου. Βρήκατε λοιπόν μία λύση και ξέρετε ποιος πλήρωσε την ύφη. Την πλήρωσαν οι βουλευτές. Και ποιο ήταν το τίμημα? Δώσαν τη συνείδησή τους, την αξιοπρέπειά τους και την υπόστασή τους στον κύριο Τσίπρα. Όταν εκβιάζεσαι για να παραδώσεις την υπόστασή σου, καλά είναι να μην ενδίδεις. Αυτή λοιπόν, είναι η πραγματικότητα. Θα σας διαβάσω και ένα non-paper δεύτερο που έβγαλε το Μαξίμου, κυρία Σημακοπούλου. Και λέει ότι η Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Μητσοτάκης, παρά την ψήφο εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση και τις διαδοχικές κοινοβουλευτικές ήττες στις ονομαστικές ψηφοφορίες, επέμεναν να αμφισβητούν την κυβερνητική πλειοψηφία. Σήμερα που οι ισχυρισμοί του κ. Μητσοτάκη κουρελιάστηκαν άπαξ διαπαντός, είναι λογικό να έχει νεύρα. Άπαξ διαπαντός. Δηλαδή, ο κ. Παπαχριστόπουλος, ο οποίος έχει πει τρεις φορές αυτήν την εβδομάδα ότι παραιτείται. Πρώτα είπε παραδίδει την έδρα του. Μετά είπε θα περιμένω λίγες μέρες να ψηφίσει το ΝΑΤΟ. Μετά είπε τελικά δεν την παραδίδω. Και τώρα λέει όχι μόνο δεν την παραδίδω, αλλά θα μείνω στην κοινοβουλευτική ομάδα του κυρίου Καμένου και θα ψηφίζω το ΣΥΡΙΖΑ. Πρέπει αυτό να μου προσφέρει μια σταθερότητα κυβερνητική πλειοψηφία όταν αυτός απαρτίζει την κυβερνητική πλειοψηφία. Ο κύριος Παπαχριστόπουλος δηλαδή, θα παραιτηθεί. Δηλαδή, τι είναι αυτό το πράγμα. Κυρία Σημακοπούλου, ο κύριος Παπαχριστόπουλος θα παραιτηθεί. Δεν είπε αυτό ότι παραμένω. Θα παραιτηθεί. Αυτό Βεβαίως. Είναι καινούριο. Ξαναρχίσαμε. Όχι καινούριο. Πώς θα ψηφίζει αυτά που του λέει Φροντίστε ο κύριος Τσίπρας. Φροντίστε να ενημερώνεστε. Ο κύριος Παπαχριστόπουλος είπε θα παραιτηθεί. Με συγχωρείτε και την πολύ. Παρασκευή και το Σάββατο είπε ότι θα παραιτηθεί. Ωραία. Μετά την ψηφοφορία για την εισδοχή των Βόρεια Μακεδονία. Δεν χρειάζεται κανείς ένα ολόκληρο ρεπορτάζ για να το παρακολουθεί. Λοιπόν. Δεν το τι να κάνουμε τώρα, να φροντίσετε. Τι να κάνουμε, να φροντίσετε, να ενημερώνεστε. Είναι top θέμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εντάξει, άμα δεν είναι top θέμα, να προσέχετε την έκθεση. Δυστυχώς, η εικόνα αυτή της παρακμής και του ευτελισμού των διαδικασιών του Κοινοβουλίου επιβεβαιώνουν πλήρως τη Φόφη Γεννηματά που είπε ότι υπάρχει δυστυχώς πρόβλημα δημοκρατίας στη χώρα. Και άκουσα πριν τον αγαπητό κύριο Παπαδόπουλο, ο οποίο πραγματικά σέβομαι και είναι εξαίρεση στο ΣΥΡΙΖΑ ο κύριος Παπαδόπουλος, πρέπει να το πω δημόσιο αυτό το πράγμα. Τον άκουσα όμως να λέει για ότι χαίρεται ο ίδιος για τα αντανακλαστικά που επέδειξε ο κύριος Τσίπρας. Και θέλω να τον ρωτήσω ευθέως, κύριε Λιάτου, τον κύριο Παπαδόπουλο, και τονίζω τον σέβομαι. Ναι, ναι. Κύριε Παπαδόπουλε, με ποια αρμοδιότητα ο κύριος Τσίπρας, ο πρωθυπουργός της χώρας, δηλαδή η εκτελεστική εξουσία, έστειλε επιστολή στον πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, δηλαδή στο νομοθετικό σώμα, στην νομοθετική εξουσία, που του ζητάει να μην προχωρήσει σε αλλαγές στον κανονισμό της Βουλής, όταν οι αλλαγές στον κανονισμό της Βουλής προτείνονται από την ίδια τη Βουλή και υπογράφει ο πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων. Δηλαδή, με άλλα λόγια, κύριε Λιάτσο, η εκτελεστική εξουσία σήμερα, ο κύριος Τσίπρας, μπήκε στα χωράφια της νομοθετικής εξουσίας, δηλαδή στον πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, χωρίς να έχει τέτοια αρμοδιότητα. Πραγματικά πρόκειται για τον απόλυτο παραλογισμό, για την απόλυτη σύγχυση που έχει πάθει ο κύριος Τσίπρας. Τον έχει θολώσει προφανώς η καρέκλα και η εξουσία και νομίζω ότι τα κάνει όλα. Ότι είναι και ο πρωθυπουργός, ότι είναι η εκτελεστική, η νομοθετική, ίσως και η δικαστική εξουσία μετά τις καταγγελίες του κύριου Καμένου. Πρόκειται λοιπόν περί σύγχυσης στο μυαλό του κύριου Τσίπρα. Και θέλω να πω και ένα δεύτερο, κύριε Λιάτσο. Και ολοκληρώστε, ναι. Ολοκληρώνω. Αναφορικά με τις δηλώσεις των 6 πρόθυμων ετερόκλητων βουλευτών. Καταρχάς, δεν έχουν καμία απολύτως νομική ισχύ. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Αλλά στην ουσία τους πρέπει να πούμε γιατί έγινε αυτό το πράγμα. Έγινε προκειμένου η κυβέρνηση πλέον να θεωρεί ότι έχει την διαδηλωμένη και να αποφύγει την ονομαστική ψηφοφορία σε οποιοδήποτε νομοσχέδιο, εκείνη η ουσία. Σε κάθε ψηφοφορία θα επιβεβαιώνεται η διαδηλωμένη. Ναι, αλλά ναι. Το κάνουν εκ των προτέρων λέγοντας ότι έχουμε τη διαδηλωμένη για να αποφύγουν την ονομαστική ψηφοφορία για να ξεκριβωθεί η διαδηλωμένη. Και το δεύτερο, σε ό,τι αφορά τον κύριο Παπαχριστόπουλο και κλείνω, και τον κύριο Σουράρη, έχουν πλήρως παραβιάσει το άρθρο 15, παράγραφος 4 του κανονισμού της Βουλής, που λέει το εξής. Κάθε βουλευτής μπορεί να ανήκει σε μία κοινοβουλευτική ομάδα. Και αυτή τη στιγμή ο κύριος Ζουράρης με τον κύριο Παπαχριστόπουλο ανήκουν σε άλλη κοινοβουλευτική ομάδα, αλλά δηλώνουν στήριξη σε μία άλλη κοινοβουλευτική ομάδα. Αυτά είναι πρωτοφανή, είναι τελείως αντισυνταγματικά, έχουν κουρελιάσει και το Σύνταγμα και τον κανονισμό της Βουλής και ξέρετε ποιο είναι το αποτέλεσμα.
ότι αυτή η γελιοποίηση των θεσμών, αυτή η διαδικασία με την οποία έχουν κάνει κουρελόχαρτο και το Σύνταγμα και τον κανονισμό της Βουλής, τη δείξατε στη δημοσκόπηση. Ενισχύουν τη Χρυσή Αυγή, ενισχύουν τα άκρα, ενισχύουν τους πολέμιους της δημοκρατίας. Και σε αυτό είναι ηθικά υπεύθυνος ο κύριος Τσίπρας. Να μην δώσω μια απλή απάντηση. Αν είναι μια φράση, ναι. Μία φράση για να πάω στον κύριο Καρνιδιώτη. Ελάτε. Ο Πρωθυπουργός είναι ταυτόχρονα και πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας και πρόεδρος του κόμματος. Ναι. Και νομίζω ότι το πλειοψηφούν κόμμα στη Βουλή έχει δικαίωμα μέσω του Προέδρου του να κάνει αυτή την παρέμβαση την οποία έκανε με το κείμενο το οποίο έστειλε στον Πρόεδρο της Βουλής ο κύριος Τσίπρας. Ένα δεύτερο ζήτημα είναι ότι οι βουλευτές με την ελευθερία της έκφρασης που έχουν μπορούν να ανήκουν σε μια κοινοβουλευτική ομάδα, αλλά να δηλώνουν ότι συγκεκριμένα νομοθετήματα που θα έρχονται έχουν δικαίωμα να δηλώνουν ότι θα τα ψηφίζουν. Και τρίτον, ένα απλό ζήτημα το οποίο δεν θα ήθελα να το θίξω. Ενώ η κυρία Γεννηματά έχει ανακοινώσει ότι έχει ελευθερία έκφρασης ο Θανάσης Θεοχαρόπουλος, πρόεδρος της ΔΗΜΑΡ, εν τούτης όταν έκφρασε έμπρακτα την ελευθερία της άποψής του, διαγράφηκε. Δεν νομίζετε ότι είναι κάτι... Δεν είναι το ίδιο πράγμα, κύριε Παπαδόπουλε. Άλλα τα εθνικά θέματα και η ψήφο... Για όσους προβληματίζονται και η στήριξη στον κύριο Τσίπρα και άλλος από τραγέλαφος για τον οποίο έχει στήσει ο κύριος Τσίπρας για να παραμείνει στην καρέκλα της εξουσίας. Πάμε στον κύριο Κρανιδιώτη. Είναι πολύ κρίμα που ο φοβερός Τζον Γκλίτς και η ομάδα του των Μόντι Πάιθρονς έχουν αποστρατευτεί πια λόγω ηλικίας. Αλλιώς νομίζω ο Παπαχριστόπουλος ήταν μεγάλη πηγή έμπνευσης. Κανένας σεναριογράφος δεν μπορούσε να φτιάξει μια τέτοια περσόνα. Έτσι. Δηλαδή είναι πραγματικά το θέατρο, η κωμωδία στην πολιτική. Εγώ το διασκεδάζω. Αλλά θα πρέπει να πω ξανά να έρθω σε αυτό που έλεγα προηγουμένως. Ναι. Πάρω την ενόχληση τόσο πολύ την κυρία Σιμακοπούλου. Ναι, δεν μπορείς να στερείς την πολιτική. Να φέρεις από την πολιτική την ηθική και την ιδεολογία. Ναι. Αυτό που ζούμε σήμερα με αυτούς λοιπόν είναι αυτό το πράγμα. Δηλαδή η πυρίκαυστο σελάς του φίλου μου του Ζουράρη. Έτσι. Μούλιασε λίγο και έχει σβήσει φαίνεται. Δεν είναι και πολύ πυρίκαυστο πλέον. Θυμάται κανένας, γιατί άκουσα για την ανεξαρτησία του βουλευτή και το... Θυμάται πώς τους ψήφισε ο κόσμος, για ποιο λόγο, με ποιες θέσεις. Υπάρχουν και τα βίντεο, πέρα από τα προγράμματα. Τι λέγανε οι ίδιοι. Δηλαδή, λαύροι κατά της συμφωνίας, λαύροι κατά των πολιτικών του ΣΥΡΙΖΑ, ψηφίστε μας, έλεγε η κυρία Κουντουρά και ο Παξτόπουλος, για να πατάμε φρένο για να μην για στον ενδοτισμό της, ενδεχόμενο ενδοτισμό του ΣΥΡΙΖΑ. Και τώρα κάνω μια κολλή. Είναι σαν εμένα να ψηφίσω ο κόσμος και να με βλέπει αύριο να μιλάω υπέρ της λαθρομετανάστευσης, υπέρ της πολιτικής του Σόρος και της συνθήκης του Μαρακές που ψήφισε η κυβέρνηση και συμφωνεί και η Νέα Δημοκρατία. Να είμαι υπέρ της σύνθετης ονομασίας όπου συμφωνούν η κυβέρνηση και η Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, δεν θα έχει δικαίωμα να φτύσουν στα μούτρα. Βεβαίως και θα έχουν. Άρα λοιπόν δεν μπορείς να στερείς την ηθική κινητολογία, να την απομακρύνεις από την πολιτική, διότι καταλήγεις σε τέτοια φαινόμενα όπου και τη λαϊκή ψήφο και την βούληση τη γράφεις στα παλιά στα παπούτσια, γιατί είναι κανονικότατη εξαπάτηση, δηλαδή αν θέλουμε να στιευτούμε κιόλας, πληρεί και τις προϋποθέσεις και του ποινικού νόμου, έτσι. Δηλαδή παριστάνουν ψευδή γεγονότα ως αληθή στο λαό για να προσφερθούν όφελος. Τους λένε ψέματα ότι θα υποστηρίξουν άλλες πολιτικές, υποστηρίζουν άλλες και παντελονιάζουν 7.000 το μήνα. Γιατί περί αυτού πρόκειται. Λοιπόν, κύριε Ελευθερόγλου. Εγώ ένα μικρό αστερίσκο να θυμίσω σε κάποιους που είναι νεότερος όπως ο συνάδελφος εδώ του ΠΑΣΟΚ ή του Κινήματος Αλλαγής, συγγνώμη, να το θυμίσω την επεκτροπή με τα έγχρωμα ψηφοδέλτια. Αυτό ήταν ευτελισμός της δημοκρατίας και των θεσμών για μένα. Mm-hmm. Αλλά αυτό άνοιξε στην ιστορία και εκρίθη από την ιστορία. Να φτάσουμε στην ουσία όμως. Υπάρχει ευτελισμός του τύπου, κύριε Ελευθερόγλου. Ναι, να σας θυμίσω κι εγώ μια φωτογραφία που είχε διακινηθεί. Συμφωνώ, σας λέω, μη στενοχωριέστε. Συμφωνώ σε ό,τι πείτε εσείς για τον τύπο. Λέω όμως, επί της ουσίας, ο κύριος Τσίπρας έπρεπε την επομένη τη συμφωνία των Πρεσπών να οδηγήσει τον τόπο σε εκλογές. Αυτά που παρατηρούμε με τις μεταγραφές, με τις μετακινήσεις, με τις αποχωρήσεις, με το σήμερα φεύγω, αύριο δεν φεύγω, αντιμεθέρω κάτι άλλο, δημιουργούν πρόβλημα στην ουσία και στον πυρήνα της δημοκρατίας. Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα που θα το βρούμε μπροστά μας. Διότι αν αυτή η ηθική, η ανήθικη ηθική, γίνει κανόνας της δημοκρατίας μας, θα οδηγηθούμε στο 9,1. Σε διψήφια νούμερα. Mm-hmm. Και δεν το συνειδητοποιούν κάποιοι και συνεχίζουν να παίζουν το ίδιο παιχνίδι. Ρίχνουν μήλο στο λαϊκισμό από τη μια και στην ακροδεξιά από την άλλη. Νερό. Το μήλο. Έτσι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και αυτό που με φοβίζει και με στενοχωρεί είναι ότι η πόλωση, την παρατήσαμε και σήμερα σε κάποια σημεία της συζήτησης, φτάνει στα άκρα. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να οδηγήσουμε τον τόπο σε εκλογές με αυτό το κλίμα.
Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη και την καταθέτω. Ευχαριστώ πολύ, Νίκο. Πάμε σε διαφημίσεις 2 λεπτών, φίλες και φίλοι. Και μετά θα ξεκινήσουμε με ένα πολύ ενδιαφέρον βίντεο. Διαφημίσεις. Για δείξτε το Θανάση του Λιτσογιάννη, παρακαλώ, να τον δούμε. Θανάση, υπάρχουν πληροφορίες ότι θα έχουμε μέσα στον Απρίλιο και δεύτερη έξοδο στις αγορές για δεκαετές πιθανώς. Ναι, ναι, το σχεδιάζουν. Από τη στιγμή που θα το επιτρέψουν οι συνθήκες, ναι, ναι, θα δούμε και δεκαετές. Γιατί πρέπει να πούμε ότι αντιμετωπίστηκε και από τους ξένους ειδικούς ως πολύ επιτυχημένο Το πενταετές, όχι μόνο από το επιτόκιο κλπ, αλλά κυρίως από τη σύνθεση των επενδυτών. Ήταν σοβαροί επενδυτές. Θεσμική και δεν ήταν κατά 92%, 8 μόνο τα hedge funds. Και είναι τα σημαντικό κοράκια αυτό, όταν σοβαροί επενδυτές δείχνουν ενδιαφέρον. Και να πούμε ότι και τις επόμενες μέρες το ελληνικό ομόλογο ανέβηκε. Και αυξήθηκε και η ζήτηση για τα ελληνικά ομόλογα. Για δεν συνταγαμε δηλαδή, τα 10, με λίγα λόγια. Δεν παίρναμε τα 10. Για αυτό παράλληλα με τα 2,5, γιατί δεν παίρναμε τα 10. Λοιπόν, γιατί? Δεν παίρναμε τα 10, δεις. Ποια 10? Που μας προσέφεραν. Γιατί να τα πάρουμε? Γιατί δεν τα θέλουμε. Γιατί στην αγορά, αγαπητέ μου Δημήτρη. Όχι, η ερώτηση είναι η εξής, παιδί μου. Επειδή γελάει η κυρία Σημακοπούλου. Η κυρία Σημακοπούλου, να σε εξηγήσω. Εγώ λέω, γιατί δεν παίρναμε 10 δις. Μισό λεπτό, Δημητράκη. Ναι, δεν τα θέλουμε. Τι να τα κάνουμε? Ακούστε. Βεβαίως, κυρία Σημακοπούλου, μου, τι να τα κάνουμε. Όταν έχουμε γιατί να είχαμε πιστοληπτική γραμμή. Σταματήστε. Γιατί να είχαμε βγει από το μνημόνιο νωρίτερα. Λοιπόν, γιατί να μην είχαμε χρεωθεί άλλα 100 δις. Τελειώσατε. Γιατί, κύριε τελειώσατε. Αν είχαμε την πιστοληπτική γραμμή, οι συντάξεις θα μειωνόταν. Αν είχαμε την πιστοληπτική γραμμή που υποστηρίζει. Θα έκλεγα αυτή τη στιγμή. Ακούσατε. Να ακούσετε να μάθετε. Γιατί πρέπει να μαθαίνετε. Καλό είναι να μαθαίνετε. Καλό να μαθαίνετε. Κοιτάξτε, θα σας πω κάτι. Είμαι ευγενικός, αλλά μπορεί να γίνω και χυδαίος. Όταν μου λέει προ... Δεν γινόμαστε. Μπορεί να γίνω και χυδαίος, έτσι. Όχι, όχι. Χυδαίος από τον κύριο Κρανιδιώτη αποκλείεται. Προσέξτε. Απόψε παίρνει το βραβείο. Παίρνει το βραβείο. Παρακαλώ. Αυτά να τα λέτε για τους κλεχλέδες και συμπυρώσεις που ξέρετε. Όχι σε μένα. Κάντε ένα διαγωνισμό. Επειδή είναι ρεσίλη προβλήματα. Να απαντήσουμε στην κυρία Σημακοπούλου, επειδή φαίνεται έχει άγνοια για το πώς λειτουργούν οι διεθνείς αγορές. Μάλιστα, θα τους πω ένα παράδειγμα. Δεν μου το μάθανε στο πανεπιστήμιο. Ποιο πανεπιστήμιο, το ξεχά. Αφήστε τα τώρα αυτά. Αφήστε, πρόσθεση θα σας μάθουμε. Μα, ωραία, γιατί φαίνεται έχετε άγνοια, τα έχετε ξεχάσει. Ένα και ένα από το... κάνουν δύο. Τρία θα λέγατε. Μάλιστα. Εσείς. Έτσι, έλα, αυτό φαίνεται. Αυτό φαίνεται. Αν επειδή είμαι κορίτσι και δεν μπορώ να μάθω όχι μαθηματικά. Υπάρχουν πάρα πολύ έξυπνα κορίτσια. Α, στα οποία φαίνεται δεν συγκαταλέγεστε. Μπράβο. Λοιπόν, πολύ απλά. Πρέπει να απαντήσουμε κάποιον. Τώρα γίναμε 5 χρονών και συζητάμε στο ίδιο. Μπράβο. Έτσι σε λίγο θα έχετε, ας πούμε, και την ελικίωση τη συναισθηματική. Λοιπόν. Γιατί δεν πήραμε, λέει ο κύριο Τσαγκάρη, τα 10 δις, μπορείς να μας το εξηγήσεις? Πάμε λοιπόν να κοιτάξουμε το επιτόκιο. Ναι. Γιατί δεν μας λέει, σας παρακαλώ, συγγνώμη κύριε Τσαγκάρη, είστε και ειδικός σε αυτά τα θέματα. Αλλά γιατί δεν μας λέτε, κύριε Λιτσογιάννη, τότε γιατί τα επιτόκια αυτά στα οποία βγαίνουμε εμείς τώρα είναι πολύ ψηλότερα από άλλες χώρες οι οποίες βγήκανε από τα προγράμματα διάσωσης? Είναι, ας πούμε, 7-πλάσιο από της Πορτογαλίας. Καλά τα λέω, εσείς τα ξέρετε, τα παίζετε στα δάκρυα. 1,67. Γιατί συμβαίνει αυτό άραγε? Γιατί δεν ξέρω πρόσθεση, αλλά πολλαπλασιασμό ξέρω να κάνω. Μπράβο, πολλαπλασιάζετε τα λάθη σας. Γιατί λοιπόν? Και αυτά που λέτε για ένα πολύ τώρα είναι καταπληκτικά δηλαδή. Είμαστε καλά, είμαστε εκεί που είναι οι άλλες χώρες. Αφού εκεί που ρωτάτε, νομίζω είμαστε... πρέπει να ακούσετε και την απάντηση. Την απάντηση. Νομίζω ότι πρέπει να ακούσετε και την απάντηση. Βέβαια. Πρώτον, οι εκτιμήσεις που υπήρχαν ήταν ότι το επιτόκιο θα ήταν υψηλότερο και τελικά ήταν χαμηλότερο. Οι εκτιμήσεις που υπήρχαν ήταν ότι αυτοί που θα συμμετάσχουν θα είναι hedge funds του χειρίστου είδους επενδυτές και είναι πολύ καλής ποιότητας επενδυτές. Αυτή είναι μια πρώτη απάντηση. Συμφωνούμε στην κυρία. Συμφωνούμε. Συμφωνούμε. Άρα, θα μπορούσε να είναι χειρότερα, αυτό μας είπατε. Η ερώτηση είναι, αυτό γιατί δεν είναι εκείνο, εσείς δεν καταλαβαίνετε τι σας λέω. Ότι υπάρχουν σοβαροί άνθρωποι που εκτιμούν πολύ σοβαρά τα πράγματα, εκτός από εσάς που δεν καταλαβαίνετε. Λοιπόν, να πούμε τα πράγματα πολύ απλά. Η Πορτογαλία δεν έχει 180% χρέος. Να τα πούμε. Η Πορτογαλία δεν βγήκε πριν από 6 μήνες από τα μνημόνια. Να τα πούμε αυτά για να ξέρουμε τότε πώς γιατί θα μεταλύσουμε, σε παρακαλώ. Θα μου επιτρέψεις, θα μου επιτρέψεις, εντάξει. Λοιπόν, όταν
όταν ο Παπακοσταντίνου δεν είχε πάρει όλα τα δισεκατομμύρια που του πρόσφεραν τότε στις αγορές, τον κατηγορήσανε και τα πήρε. Σωστό. Αυτοί που κατηγορούν αυτούς ότι δεν παίρνουν το επιπλέον έχουν άγνοια για το πώς θα εκτιμήσει η αγορά. Όταν βγαίνεις στην αγορά και λες θέλω 2,7 και, και σου προσφέρουν 10, δεν μπορείς να πάρεις τα 10, γιατί δεν θα πρόκειται για μια κίνηση η οποία συνάδει με τα ισχύοντα στις διεθνείς αγορές. Τελεία και παύλα, για να καταλαβαίνουμε τι λέμε. 2,7 βγήκε να πάρει, πρόσφεραν 10, πήρε τα 2,7. Βγες τώρα να πάρει 10. Τελεία και παύλα. Λοιπόν, σταματήστε και αφήστε τα υπόλοιπα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε, να συνεχίσουμε λίγο τα πράγματα. Σου είπα για τον Απρίλιο ότι θα βγούμε για δεκαετές. Ισχύει αυτό. Θα βγει, μπορεί και νωρίτερα. Μπορεί και νωρίτερα. Εάν το επιτρέπουν οι συνθήκες για χαμηλότερο επιτόκιο, μπορεί και νωρίτερα. Γίνεται χαμός με τα μηνύματα, λοιπόν, φίλες και φίλοι, και με τα mail που στέλνετε. Βλέπω να λένε για τον Κυπριακό. Δημήτρη, σε παρακαλώ, μην τον προβοκάρεις. Να αρχίσω να προβοκάρω κι εγώ. Δεν πάει. Δεν πάει. Δεν προβοκάρω. Πολύ καλά. Δεν προβοκάρω εσένα. Θα κάνω πολύ μεγάλο προβοκάτορα. Έλα, δεν θα πει. Να πούμε τα πράγματα με το όνομά του. Δε, η Ελλάδα. Για τα κόκκινα δάνεια θέλω να μας πεις. Θα σου πω και και πριν μας πεις μισό λεπτό, βάλε μια ανατελεία. Η Ελλάδα μέχρι το 2022 δεν έχει ανάγκη να βγει στις αγορές. Δεν έχει ανάγκη μέχρι το 2022. Οικονομική. Λοιπόν, έχει ανησυχήσει ο κόσμος. Περίμενε. Θα ανασυμπεί. Τα ξέρεις τα πράγματα. Από τότε που βγήκε ο αγαπητός κύριος Δραγασάκης, αντιπρόεδρος της κυβερνήσεως, και μας είπε ότι υπάρχει περίπτωση υπό προϋποθέσεις για τέταρτη ανακεφαλοποίηση, θέλω να σου πω ότι έχω πάνω από 500 mail. Που λένε τα διάφορα για τον κύριο Δραγασάκη. Δεν θέλω να πω τι λέει ο κόσμος τώρα για τον κύριο Δραγασάκη, διότι λέει την τέταρτη ανακεφαλοποίηση θα την πληρώσει πάλι ο φορολογούμενος. Θα σου δείξω ένα βίντεο 20 δευτερολέπτων για να μας το σχολιάσεις. Νίκο, για δείξε. Πρέπει να υποτιμήσουμε το γεγονός ότι είμαστε η χώρα, αναφέρθηκε αυτό, με τα περισσότερα κόκκινα δάνεια γενικά. Άρα δεν έχουμε λύσεις manual, δηλαδή δεν υπάρχει κάποιος οδηγός πώς αντιμετωπίζει ένα τέτοιο πρόβλημα, διότι αν δεν το προσέξουμε μπορούμε να κάνουμε ρυθμίσεις που να οδηγήσουν τις τράπεζες να πετηθούν νέα κεφάλαια. Και δυστυχώς αυτά τα νέα κεφάλαια ενδεχομένως θα κληθεί να τα βάλει πάλι ο Έλληνας φορολογούμενος. Μπορείς να μας το εξηγήσεις τι λέει. Εξηγήσω. Τι λέει ο άνθρωπος. Τι λέει. Ενδεχομένως, εάν δεν αντιμετωπίσουμε, πρώτον, δεν μίλησε. Να σε ρωτήσω κάτι, επειδή κάνεις το ρεπορτάζ το συγκεκριμένο. Ποιος ήταν υπεύθυνος την τελευταία τετραετία για τα κόκκινα δάνεια στην κυβέρνηση και τις τράπεζες. Κοίταξε, Εμίλια, το πρόβλημα των κόκκινων δανείων, αν αντιμετωπιζόταν στην αρχή. Μπορείς να μου απαντήσεις αυτό που θέλω. Ποιος ήταν υπεύθυνος. Περίμενε, να απαντήσω. Ποιος δεν είχε ονοματεπώνυμο. Πες μας. Μισό λεπτό. Ποιος ήταν, ο κύριος Δραγασάκης. Να απαντήσω. Να απάντησε. Ναι. Να απαντήσω. Ναι, αλλά να απαντάς αυτό που ρωτάω, όχι αλλιώς. Καλά, αυτό που δεν ρωτάω ξεκινάει από κάπου. Έλα. Λοιπόν, εάν τα κόκκινα δάνεια τα αντιμετωπίζαμε από το 2011. Το πρόβλημα θα είχε λυθεί χωρίς τόσο μεγάλες συνέπειες. Αυτό μπορεί να στο βεβαιώσει και ο προβοκάτορας, ο αποψινός, ο Δημήτρης Τσαγκάρης. Ναι. Εκεί. Ένα αυτό. Γιατί λοιπόν, μπορεί να στο επιβεβαιώσει. Θα σου πω κάποια νούμερα. Μου ένα νούμερο. Το 2012 τα κόκκινα δάνεια ήταν 52 δισεκατομμύρια και φτάσανε να ξεπεράσουν τα 100 δισεκατομμύρια. Είναι άλλο πράγμα να αντιμετωπίσει τα 52 δις και τις τράπεζες με κεφάλαια. Καλύτερα και άλλο να έχεις να αντιμετωπίσεις τα 105 δισεκατομμύρια ευρώ. Λοιπόν, κόκκινα δάνεια. Να πούμε επίσης ότι οι τράπεζες με το φοβερό και τρομερό εκείνο PSI έχασαν τα κεφάλαιά τους. Και το πρόβλημα που το είχε το ελληνικό δημόσιο έγινε πρόβλημα και του τραπεζικού συστήματος. Δυστυχώς, με άστοχες αποφάσεις. Συμφωνούμε. Έπληξαν σήμερα, λοιπόν, πάρα πολύ σοβαρά. Έχει δίκιο μέχρι τώρα στην ανάλυση. Προχωράμε πολύ τώρα σοβαρά στο τώρα, το λοιπόν. Τραπεζικό σύστημα. Πριν από τρεις μήνες, λοιπόν, ναι, πριν τη δήλωση αυτή του κύριου Δραγασάκη. Μισό λεπτό, κύριε Τσαγκάρη, σας παρακαλώ. Γιατί δεν απάντησε στην ερώτησή μου. Θα απαντήσει ο άνθρωπος. Ποιος είχε την ευθύνη των κόκκινων δανείων την τετραετία και τι, κατά τη γνώμη σου, έκανε την τετραετία αυτή αυτός που είχε την ευθύνη για τα κόκκινα δανεία. Λοιπόν. Και τρίτη υποσημείωση στο ερώτημα, γιατί ο κύριος Τσίπρας άλλαξε τον συγκεκριμένο άνθρωπο και έβαλε τον κύριο Φλαμπουράζη στη θέση του. Λοιπόν, δηλαδή, εσύ αν είσαι ευχαριστημένος από ένα υπουργό. Ή από ένα δημοσιογράφο το αιρετικό και είσαι ευχαριστημένο, τον αλλάζει. Όχι. Άμα είναι σκράπα, τον αλλάζει και δεν κάνει και τίποτα. Εντάξει, Εμίλια. Λοιπόν, μπορεί να μα απαντήσει αυτά τα ερωτήματα. Και ένα τέταρτο. Αφού είναι ορισμένο ο κύριο Φλαμπουράρη, πώ κάνει τη δήλωση αυτή ο κύριο Δραγασάκη εχθέ. Λοιπόν. Τέταρτο ερώτημα. Στα τρία που έδωσε άλλο ένα. Θέλω να δώσω ένα επίσημο. Για πε, κύριε Παπαδόπουλε, το επίσημο και θα απαντήσω. Ότι το ύψος των κόκκινων δανείων το Δεκέμβρη του 2014 ήταν 97,7 δις ευρώ. Το 2014 είπατε. Το 2014 και τώρα, ναι, το ύψος των κόκκινων δανείων είναι 84,7.
Άρα τα μειωμένα κατά 13 δισεκατομμύρια. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Να απαντήσουμε. Υπάρχει ένα... Κοίταξε, αν δεν θες απαντήσεις, μην απαντάς κιόλας. Εγώ δεν έχω... Μη ζορίζεσαι πολύ. Κοίταξε, με τον Δραγασάκη, δεν ζορίζομαι παρά τις προβοκάτσιες και τις δικές σου. Ποιες προβοκάτσιες. Δεν ζορίζομαι, λοιπόν. Εκτός αν δεν θες, να σε ρωτάω. Μα θες, όχι, μπορείς να με ρωτάς, αλλά... Τέλος πάντων, θα με αφήσει να πω και κάτι άλλο. Μην τον χαϊδεύετε τον Δραγασάκη, σου λέω. Κάνει. Καλά. Εγώ δεν χαϊδεύω. Έχω πει την άποψή μου. Δεν χαϊδεύω κανένα, τον γνωρίζω πάρα πολύ καλά τον άνθρωπο. Ναι, ναι. Και ξέρω, ας πούμε, τι έχει κάνει. Θα πρέπει να έχετε υπόψη σας, που πολλοί δεν το γνωρίζουν στην Ελλάδα, ναι, ότι οι τράπεζες δεν ελέγχονται από την κυβέρνηση. Σωστό. Είναι ξεκάθαρο. Στις τράπεζες η κυβέρνηση δεν έχει καμία παρέμβαση. Άρα γιατί... δεν συμπαθούσαν οι τράπεζες στον κύριο Δραγασάκη. Μισό λεπτό. Όχι, δεν ορίζουν διοικήσεις να πει. Γνωρίζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Βεβαίως. Τράπεζα. Ο SSM, κάνει ωραία. Ό,τι γουστάρει. Ωραία. Εάν πιστεύεις εσύ ότι θα μπορούσαν οι τράπεζες να μην δεχθούν την πρόταση για τα κόκκινα δάνεια, για την πρώτη κατοικία στις 250.000 ευρώ που πρότεινε ο κύριος Φλαμπουράρης, εάν η κυβέρνηση όριζε τις τράπεζες. Μάλιστα. Να σου πω και κάτι άλλο. Και ολοκλήρωσε θα. Μισό λεπτό. Ναι. Θα ολοκληρώσω. Θέλω να πω κάτι για τον κύριο Παπαχριστόπουλο, γιατί πολλά κυκλοφορούν εδώ. Έλα. Και νομίζω πρέπει. Έλα, γρήγορα όμως, λοιπόν, γιατί μπήκαμε πλέον κάποια στιγμή... στην διακεκαμένη ζώνη. Είμαστε 18 ακριβώς, λεπτά πριν τις 2. Κάποια στιγμή σε τράπεζα. Σε τράπεζα δεν θα πω όνομα. Δεν έχει καμιά σημασία. Όπου η κυβέρνηση είναι ο μεγαλύτερος μέτοχος. Τέθηκαν ζητήματα για την ηγεσία της τράπεζας. Άλλους πρότεινε η κυβέρνηση και άλλοι βγήκανε, γιατί συνασπίστηκαν οι υπόλοιποι μέτοχοι, για να καταλαβαίνουμε εάν ελέγχει ή δεν ελέγχει το τραπεζικό γιατί σύστημα. Γιατί το φορτώνεται τότε. Γιατί βρήκε... Γιατί το φορτώνεται η κυβέρνηση το ποιο θέμα. Ποιο φορτώνεται. Αφού κουμά το κάνει η Τράπεζα Ελλάδος. Ποιο θέμα. Κουμά το κάνει ο SSM. Γιατί το φορτώνεται ο κ. Δραγασάκης ο κ. Φλαμπουράρης το θέμα. Θα σας πω ένα παρασκήνιο για να καταλάβουμε πώς λειτουργούσαν αυτοί οι θεσμοί. Θανάση, ας το περίμενε, Μίλια. Λοιπόν, είναι σημαντικό. Γιάννη, μπορείτε να μου δώσετε και τη λίστα των επενδυτών, γιατί τώρα, επειδή μου είπατε ότι δεν καταλαβαίνετε λοιπόν, πολλά. Πάντως μου λέτε ότι δεν ήταν hedge funds, ήταν σοβαροί επενδυτές. Ήταν λίγα ψάχνω τα hedge funds. Ψάχνω να βρω τη λίστα των επενδυτών. Μήπως την κάνουμε έχετε. Τώρα, όχι, να απευθυνθείτε στον ΟΔΙΚ. Τους ξέρετε. Δεν την έχω. Εσείς τους ξέρετε. Τους ξέρω. Επειδή τους είπατε σοβαρούς, μου λέτε έναν σοβαρό έτσι για να. Ένα σοβαρό. Τι να σας πω, αφήστε τώρα αυτά. Ένα σοβαρό να μου πείτε. Έχω να πω κανένα. Μα ασχοληθώ. Μου λέτε ότι δεν καταλαβαίνω. Δεν ήταν hedge fund, ήταν σοβαροί επενδυτές. Δεν θα ασχοληθώ μαζί σας. Δεν βρίσκω απαξιώνα, τη λίστα και σας ζητώ. Απαξιώ να ασχοληθώ ξέρετε. Μαζί σας. Αντάξει. Το καταλαβαίνετε. Απαξιώ. Σας ρωτάω κάτι. Υποτιμώ γιατί... τον εαυτό μου όταν ανοίγω διάλογο μαζί σας. Θα σας το πω ευθέως. Υποτιμώ τον εαυτό μου όταν ανοίγω διάλογο μαζί σας. Μετά από όλα αυτά που είπατε από πριν. Με συγχωρείτε κύριε Λιάτσο. Ένα λεπτάκι. Ένα λεπτάκι. Ο κύριος στο τραπέζι ότι υποτιμά τον εαυτό του όταν βρίσκεται στο τραπέζι μαζί μου. Εσείς τώρα τι έχετε να πείτε, κύριε Λιάτσο. Υποτιμώ τον εαυτό του. Το είπα. Είπε, υποτιμά τον εαυτό του που είναι στο τραπέζι. Ένας από τους δυο μας να σηκωθεί από το τραπέζι, αν υποτιμά τον εαυτό του. Για να συνεννοηθούμε εδώ λίγο. Δεν κατάλαβα. Τι είναι αυτό. Δεν κατάλαβα. Τι θα πει υποτιμάει τον εαυτό του, άμα δεν θέλει να έρθει στο πάνελ. Μισό λεπτό, τα ειρωνικά. Με επιχειρήματα κάνουμε τη συζήτηση. Με επιχειρήματα κάνουμε τη συζήτηση. Μισό λεπτό. Θέσατε ένα επιχείρημα. Με επιχείρημα. Το επιχείρημα είναι ότι σοβαροί επενδυτές. Ρωτάω. Να σας πω ξέρετε ποιοι είναι. Να σας δώσω δεν απάντηση. Ξέρετε, δεν πειράζει. Να μου πει ο κύριος Λιάτσο. Θα σας δώσω μια απάντηση λοιπόν. Λοιπόν, από τα στοιχεία. Μπορώ να μιλήσω. Μισό λεπτάκι θα ανασέ. Άνω κάτω τελεία. Βάλε. Δεν θα βάλω άνω κάτω τελεία. Δεν δέχομαι προσβολές από την κυρία. Να μιλάει ειρωνικά για Wikipedia και δεν ξέρω εγώ τι διάφορες θα γίνει. Δεν σας αρέσει. Να μην βγαίνουμε μαζί. Το 90. Καταλάβατε. Στον κύριο Λιάτσο, η κυρία που πάει και περασπίζεται αυτούς που είπε ο κύριος Κρανιδιώτης. Είναι η πρώτη φορά που γίνεται αυτό. Θανάση. Δεν υποτιμώ τον εαυτό μου και δεν σου μιλάω. Παρακαλώ, τι είναι αυτό. Παρακαλώ, τι είναι αυτό. Τι να παρακαλώ, κάνουμε τώρα. Θανάση, τώρα είναι ώρα για τσακωμούς τώρα. Είναι ώρα για τσακωμούς. 2 παρατέταρτο τώρα για λόγια. Τι να κάνουμε τώρα. Να απαντήσω σε αυτό που ρωτάει η κυρία Σιμακοπούλου. Ρώτησε αν έχουμε τη λίστα. Θα σας απαντήσω. Το 92% σύμφωνα με τα στοιχεία. Επειδή όμως δεν ξέρετε, παθαίνετε υστερία. Αγαπητή κυρία Σιμακοπούλου, σύμφωνα. Λοιπόν, τι να πω τώρα στην κυρία αυτή. Δεν ξέρετε, παθαίνει τη στερεία. Είναι δυνατόν, ας πούμε, να την αντιμετωπίσει σοβαρά αυτή την κυρία. Καμήλωσε σε αν είναι δυνατόν. Καταρχάς είναι κυρία. Πρώτον. Σεβόμαστε τις κυρίες. Δεν είπα τίποτα. Δεν την αντιμετωπίζει σοβαρά, λέω. Με επιχειρήματα απαντάμε. Με επιχειρήματα απαντάμε. Όταν με λέτε ηλίθεια, δηλαδή. Α, ξέρετε, είναι το στάνταρ που έβαλε ο πρωθυπουργός στη χώρα τώρα. Άρα μπορεί να το λέει οποιοδήποτε. Όταν ο πρωθυπουργός βγαίνει και λέει ότι οι Έλληνες είναι μη σκεπτόμενοι, τι είναι, κύριε Λιάτσο, σε ένα πάνελ να λέει αυτό το πράγμα. Προκαλείτε λύπη, κυρία Σιμακοπούλου. Τα επίσημα στοιχεία λένε ότι το 92%...
Το αυτό που μπήκαν μέσα. Το κατάλαβε. Εγώ ονόματα δεν έχω. Αυτό. Δεν έχω ονόματα να σας δώσω. Αυτό. Και μόνο το 8% ήταν τα hedge funds. Μόνο το 8% ήταν τα hedge funds. Αυτό είναι. Αυτό είναι επίσημο, μπορείτε να το μάθετε και να ρωτήσετε και τα. Ρωτήστε αύριο τον κύριο Σταϊκούρα να σας το πει. Μέσα σε όλο αυτό ακούστηκε κάτι σωστό. Θα ρωτήσω αύριο με κοινοβουλευτικό έλεγχο την κυβέρνηση και θα πάρω τη λίστα. Και θα πάρετε απάντηση. Αλλά όμως όλη αυτή η συζήτηση θα μπορούσε να έχει αποφευθεί. Δεν ξέρω ποιοι είναι ονομαστικά, κυρία μου. Ρωτήστε. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Δημήτρη. Δημήτρη, μισό λεπτό, Εμίλια, θέλω να πω ένα πράγμα για τον κύριο Παπαχριστόπουλο που υπόθηκαν. Έλα. Λοιπόν, είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει πει κάτι όλα αυτά τα χρόνια, τα τηρεί. Ναι. Είπε ότι θα παρετηθεί, θα μπορούσε να μην παρετηθεί, θα μπορούσε να. Σαφέστατα, αλλά είπε παρετούμε για συγγνώμη, παιδιά. Συγγνώμη. Είναι ο μοναδικός βουλευτής ο οποίος δεν έχει αστυνομικό και διάφορα άλλα πράγματα. Συμφωνούμε. Λοιπόν, είναι παράδειγμα προς μίμηση για πολλά πράγματα. Είναι παράδειγμα προς μίμηση για πολλά πράγματα και καλό θα κάνουν όσοι μιλάνε έτσι όπως μιλάνε απαξιωτικά. Να βάζουν λίγο να προσέχουν. Δεν μιλήσαμε απαξιωτικά. Λοιπόν, έλα, θα μας πεις τίποτα για τα οικονομικά τώρα. Ναι. Εγώ για τα οικονομικά επαναλαμβάνω αυτό που έχω πει. Καταρχήν, εγώ πιστεύω ότι. Για την έξοδο για το πενταετέ. Ποια είναι η άποψή σα, κύριε Τσακάλη? Εγώ παίζω Εθνική Ελλάδο. Λοιπόν, είναι καλό η Ελλάδα να βγει στι αγορέ. Είναι καλό να έχουν τελειώσει τα μνημόνια. Τα ενίκο μη ενδύμο που λέμε. Λοιπόν, δεν θα βρίζουμε τη χώρα στο εξωτερικό. Προφανώ είναι μία. Συντεταγμένη, υποστηριζόμενη έξοδος στις αγορές. Ναι. Είναι ενδεικτική. Να σας πω δεν τώρα είναι κάτι. Πραγματική. Μισό λεπτό, επειδή είστε και καλός οικονομολόγος. Ακούστε με λίγο. Ναι. Η Ισλανδία που είχε πελώριο πρόβλημα και πτώχευσε όπως η Ελλάδα. Το δεκαετές της Ισλανδίας αυτή τη στιγμή είναι στο 5,25 και το δεκαετές της Ελλάδας έσπασε το φράγμα του 4 προς τα κάτω και είναι στο 3,8. Σας λέει κάτι αυτό, λέει κάτι αυτό. Για την Ισλανδία που λέτε όχι, διότι αν σας πω τι έκανε η Ισλανδία. Ναι, δεν λέει τίποτα αυτό. Απολύτως τίποτα. Για την Ισλανδία ειδικά που λέτε. Εντάξει. Για την Ισλανδία. Ναι. Όταν ξεκίνησε το ότι η κρίση του 10. Τα επιτόκια στις ΗΠΑ είναι υψηλότερα από τα ευρωπαϊκά. Λέει τίποτα. Μπορώ να ούτε και αυτό. Μπορώ να πω. Η ερώτησή μου είναι η εξής, κύριε Λιτσογιάννη. Είναι περίπου στα επίπεδα του δικού μας στις ΗΠΑ. Αγαπητέ μου Θανάση. Αγαπητέ μου Δημήτρη. Με τον αυγό να ζητήσω εγώ ένα χιλιάρικο από την τράπεζα. Δεν σημαίνει, επειδή μου έδωσε ένα επιτόκιο 4,5%, ότι αν ζητήσω 100.000 ευρώ, αυτό το ποσό υπάρχει και το επιτόκιο αυτό υφίσταται. Εγώ θα θυμίσω σε όλους όσους μας ακούνε ότι η Ελλάδα συστηματικά δανειζόταν 30 δισεκατομμύρια το χρόνο. Ναι. Αυτά τα 30 τα δανείζεται σήμερα, υποχρεωτικά από την τσέπη του καθενός μέσα από τη διαδικασία των κατασχέσεων και της υπερφορολόγησης. Εγώ δεν πιστεύω ότι αυτή η κυβέρνηση δεν θα ήθελε βγαίνοντας από τα μνημόνια να βγάλει την υπερφορολόγηση. Πιστεύω ότι δεν μπορεί. Γιατί πιστεύω ότι τελειώσαν τα μνημόνια εντός εισαγωγικών και οι μνημονιακές μεταρρυθμίσεις έχουν μείνει. Και όταν μιλάς για μεταρρυθμίσεις, η ερώτηση είναι το ΦΠΑ το ορθό, αγαπητέ Σάκη Παπαδόπουλε, είναι το 24, είναι το 23, είναι το 18. Ποιο είναι? Όχι. Εγώ θέλω να μου πει κάποιος ποιο είναι το σωστό ΦΠΑ για την ελληνική επικράτεια. Εγώ θέλω να μου πει κάποιος αν το ΦΠΑ στα νησιά το μειωμένο, καλώς υπήρχε. Για ομόλογα δεν μιλάμε. Για ομόλογα μιλάμε. Για ομόλογα μιλάμε. ΦΠΑ τη σχέση με τα ομόλογα. Για τα ομόλογα. Και θυμάμαι το 2014 τον πανηγυρισμό του Αντώνη Σαμαρά. Τον πανηγυρισμό του Αντώνη Σαμαρά, κύριε Τσαγκάρη. Εγώ έλεγα που πέτυχε στο πενταετές 4,95. Εγώ, κύριε Ελιάτσο, 4,95 το 2014. Άλλη εποχή. Εγώ έλεγα και τότε. Άλλη εποχή. 4,95. Παρακαλώ. Έλεγα και τότε ότι ήταν κακή. Άρα εσείς λέτε να μην βγαίναμε. Εγώ και τότε έλεγα ότι το success story ήταν κακό σύμβολο. Κακό σύμβουλος. Εγώ και τότε έλεγα τις ενστάσεις μου για τον Έφια. Τα θυμάστε αυτά. Ναι, ναι. Το αποτέλεσμα το γνωρίζουμε. Ναι. Λέω στην κυβέρνηση λοιπόν σήμερα ότι δεν έχει αντιληφθεί το success story που προσπαθεί να επικοινωνήσει με την κοινωνία. Δεν έχει αντιληφθεί την ενόχληση του κόσμου με τις 120 δόσεις που σκοδεύουμε 6 μήνες τώρα. Δεν έχει αντιληφθεί τι σημαίνουν οι δηλώσεις του Δραγασάκη. Ναι. Ότι αύριο το πρωί το θέμα των τραπεζών δεν έχει λυθεί. Ναι, ναι. Δεν έχει καταλάβει τι σημαίνει το ασφαλιστικό, το οποίο μετά από 7 ασφαλιστικά, ξέρετε, είναι σορευτικός ο πόνος, κύριε Λιάτσο. Από το 2010, καλώς ή κακώς η κυβέρνηση μου ψηφίσει 7 ασφαλιστικά νομοσχέδια μέχρι σήμερα. Μάλιστα. Το θέμα δεν έχει λυθεί. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είδατε τι έγινε προτέστος τι. Κυρία, λοιπόν, κύριε Κατηφαίογλου, όπως και εσείς και πάρα πολλοί άλλοι, σήμερα με ρωτάτε για τον κύριο Τσαγκάρη. Θέλουμε να γνωρίζουμε αν ο κύριος Τσαγκάρης είναι ανεξάρτητος λογιστής.
ή ανήκει ψυχήτη και σώμα της στη Νέα Δημοκρατία. Υπάρχουν και άλλοι οικονομολόγοι με περγαμηνές για να κάνουν οικονομικές αναλύσεις κτλ. Mm. Η κυρία Τούλα από Θεσσαλονίκη μου λέει τι ρόλο έχει ο κύριος Τσαγκάρης και κάθε εβδομάδα τον καλείται. Ακούστε τι συμβαίνει. Ο κύριος Τσαγκάρης πιθανότατα, το λέω εγώ και δεν το λέει αυτός, θα είναι υποψήφιος ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό το πράγμα δεν έχει ανακοινωθεί. Όταν ανακοινωθεί, δεν θα κάθεται δίπλα μου ο κύριος Τσαγκάρης. Εγώ είχα κάνω ένα προγραμματισμό στην εκπομπή, σε μακρύ χρονικό διάστημα, και είχα προγραμματίσει κάθε Δευτέρα να είναι εδώ. Αν ανακοινωθεί και είναι στις λίστες για την Ευρωβουλή με τη Νέα Δημοκρατία και καλή επιτυχία να έχει αν συμβεί αυτό, θα έχει τη θέση που έχει η κυρία Σιμακοπούλου σήμερα ή όποιος άλλος εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας έρχεται εδώ κάθε βράδυ. Και εγώ θα κάθομαι δίπλα σας, κύριε Ήλια. Εσείς μακάρι να έρθετε. Μακάρι να έρθετε δίπλα. Λοιπόν, γίνεται χαμός. Εμιλία, πάντως. Πάντως, καλά είναι να μην κάθομαι δίπλα στον κύριο Λιρτσογιάννη. Όταν σηκώνουμε ατμό ο κύριος Λιρτσογιάννης και εγώ, γίνεται χαμός. Ενώ βλέπω μια συμπάθεια. Οπότε καλύτερα να μην μας βάζετε δίπλα. Όχι να κάνετε. Τουλάχιστον μην ανησυχείτε. Πάντως, μέχρι τώρα θα πηγαίνετε μια γάρα, σας έπιασε σήμερα. Θα κάτσω εγώ. Ναι, κύριε Ελευθερό. Είμαι εγώ ήσυχος. Σήμερα είναι ήσυχος. Ελάτε κύριε πολύ ευγενής. Παρακαλώ. Ο κύριος Παπαδόπουλος και πάντα ήσυχος. Δημήτρη, ότι ο κύριος Μητσοτάκης έχει αποφασίσει στις 15 Φεβρουαρίου κατά πάσα πιθανότητα να ανακοινώσει τους υποψηφίους για το ευρωψηφοδέλτιο. 15 Φεβρουαρίου τώρα. Οπότε πολύ σύντομα θα ξέρεις ποιος θα κάνει. Κοντός φαλμός, αλληλούια. Και πώς θα αρχίσει το κυνήγι ο Δημήτρης του Σταύρου. Καταρχήν να πω ότι εγώ έχω κύριε Ελιατρό. Θα σου δώσω το λόγο μισό λεπτάκι πριν. Κύριε Κώστα, δεν έχω διαβάσει ένα μήνυμα. Για την εγκληματικότητα ο ΣΥΡΙΖΑ θα κάνει κάτι. Ρωτάει ο κύριος Κώστας από Κολωνό. Καλή εβδομάδα να έχετε. Κύριο Γιώργος από Πεντέλη. Είναι δυνατόν να μιλάει έτσι ένας κύριος σε μία κυρία? Κυρία Άννα από Νέα Σμύρνη. Καλή εβδομάδα, κυρία Άννα. Μη μου γράφετε τέτοια πράγματα. Μη μου γράφετε τέτοια πράγματα στο. Κύριο Σταύρος από Αυστραλία. Λοιπόν, λέει προς τον κύριο Λιτσογιάννη ότι δεν έχει καθόλου σεβασμό προς τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Κύριος Δημήτρης από Καρδίτσα. Κύριε Παπαδόπουλε, θα ανοίξετε γραφείο εδώ για να σας ψηφίσουμε. Κύριε Λιτσογιάννη, κάτι που δεν έχει κάνει καλά ο ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει, σας ρωτάνε. Έχουμε πει επανειλημμένα. Κύριος Νίκος από Νέα Ιωνία. Κύριος Νίκος από Νέα Ιωνία. Κύριε Παπαδόπουλε, είμαι εγγυητής. Εγώ δεν πήρα δάνειο. Και όμως μου βγάζουν την περιουσία μου στο σφυρί. Μας κοροϊδέψατε. Και ακόμα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με τους εγγυητές που έχει πει η κυβέρνηση. Μα... και αρμόδιοι υπουργοί θα έρθουν σε εσάς. Εσάς τώρα. Ρυθμίζεται. Κύριε Σπύρος από Χαϊδάριο. Κύριο Σπύρος. Κύριε Λιάτσο, κύριε Λιτσογιάννη, εσείς παλιά τι λέγατε όταν ήσασταν σε άλλα μέσα? Θυμόσαστε? Δεν ξεχνάμε ποτέ. Εγώ προσωπικά για τον εαυτό μιλάω, δεν μιλάω για το. Εγώ νομίζω. Για λογαριασμό του κυρίου Λιτσογιάννη. Αρθογραφούσα με τον κύριο Παναγιώτη από κέντρο. Έλεγα αυτό που σκεφτόμουν. Παρακαλώ, μη φωνάζετε όλοι μαζί, δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Έχετε πάρα πολύ δίκιο. Κύριο Χρήστος από Θεσσαλονίκη. Η κυρία Σιμακοπούλου, αν βγει ευρωβουλευτής, θα παίρνει ένα μεγάλο ποσό όπως παίρνουν όλοι οι ευρωβουλευτές. Δεν καθορίζει η κυρία Σιμακοπούλου τον μισθό του ευρωβουλευτή. Κυρία Τούλα από Θεσσαλονίκη. Τι ρόλο έχει ο κύριος Τσαγκάρης? Αχ, το διάβασα αυτό. Κυρία Αθηνά από Χαλκίδα. Διαφορές. Σας εύχομαι καλή εβδομάδα, κυρία Αθηνά. Δεν ασχολούμαι καθόλου με αυτό το θέμα, όπως είδατε. Καθόλου. Κυρία Γεωργία από το Πτελεμαϊδά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Αφού η κυρία Σιμακοπούλου είναι τόσο διεφθαρμένος ο Τσίπρας, γιατί θα περάσει το νόμο περί της ευθύνης υπουργών? Κύριος Νίκος από Χαϊδάρη. Ο Τσίπρας μας είχε πει ότι εκβιάστηκε από τους εταίρους για το τρίτο μνημόνιο. Σήμερα είπε ότι δεν εκβιάζομαι από κανέναν. Αυτό είναι ανακόλουθο. Κύριος Γιάννης από Αργυρούπολη. Ο Σαμαράς δεν έλεγε να ψηφίσει μια συμφωνία. Τώρα ζητάνε τα ρέστα. Κυρία Μαρίνα από Γερμανία. Ο ΣΥΡΙΖΑ να φτάσει μέχρι το τέλος της περίοδου να τα περάσει όλα για να μην ξαναβγεί. Κυρία Ευαγγελία από Ολυμπιακό χωριό, ο ΣΥΡΙΖΑ ζητάει ελεημοσύνη από τον ελληνικό λαό. Θα έπρεπε να ντρέπεται. Κυρία Σοφία από Άλιμο. Κύριε Καρανικόλα, παρακαλώ να χαμηλώσετε το ύφος σας. Μα δεν έκανε τίποτα σήμερα ο κ. Καρανικόλα. Άλλες φορές φωνάζει, αλλά σήμερα ήταν πολύ. Κύριε Γιάννη από Νέα Σμύρνη. Κυρία Σιμακοπούλου, γιατί δεν μιλάτε και για το τεκμήριο της αθωότητας και για τη Χρυσή Αυγή? Κυρία Έφη από Ηλιούπολη, να είστε καλά, καλή εβδομάδα. Κύριος Νικόλαος από Μαρούση, ο δημόσιος διάλογος θέλει πολιτισμό και ήθος. Κύριος Γιώργος από Θεσσαλονίκη,
Εγώ λυπάμαι την κυρία Σιμακοπούλου που πήγε στο στόμα του λύκου. Δηλαδή, πού, εδώ είμαστε εμείς στο στόμα του λύκου ή κάτι άλλο νοείται. Κύριε Παπαδόπουλε, παρακαλώ. Νομίζω ότι ορισμένα ζητήματα τα οποία αφορούν αντικειμενικούς δείκτες για την πορεία της ελληνικής οικονομίας, την οποία την εκτιμούν και στα κοινοτικά όργανα και η διεθνή οίκη, μας δείχνουν ότι τα στοιχεία της ανάκαμψης είναι φανερά. Ναι. Πρώτη βγήκε η Moody's μετά την έξοδο στις αγορές και με το επιτόκιο το οποίο πήραμε και δήλωσε ότι είναι έτοιμη να αναβαθμίσει την ελληνική οικονομία. Και νομίζω ότι δίνει αυτό μια απάντηση και γιατί περιοριστήκαμε μόνο σε αυτά που είχαμε αναζητήσει, ενώ η δεύτερη έξοδο στις αγορές και για δεκαετές νομίζω ότι μετά τις αξιολογήσεις των διεθνών οίκων θα προσφέρουν και καλύτερα επιτόκια. Και αυτό είναι καλό για την οικονομία της χώρας. Άλλωστε, να μιλάμε με δεδομένα. Οι εξαγωγές ανέβηκαν για πρώτη φορά πάνω από 30 δισεκατομμύρια. Ο αριθμός των τουριστών υπερεύει και τα 33 εκατομμύρια και το συνάλλαγμα ήταν πάρα πολύ ανεβασμένο και σε σύγκριση με την περσινή χρονιά. Η ανεργία που είναι ένας σημαντικός δείκτης έχει πέσει στο 18,1,2 και νομίζω ότι με τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν μπορούμε να ελπίζουμε ότι στο τέλος του έτους μπορούμε να πάμε στο στόχο του 17% και κάτω. Μάλιστα. Η βιομηχανική παραγωγή ανεβαίνει. Οι ρυθμοί ανάπτυξης θα είναι αυτοί που προσδοκούνται στο 2,5%. 2,2, 2,4 και 2,2 πάλι την επόμενη τριετία. Ακριβώς. Και πιστεύω ότι με βάση αυτά πρέπει να επικεντρώσουμε στα αντικρίσματα για την ζωή του ελληνικού λαού. Δηλαδή, τι θα έχει τη δυνατότητα η κοινωνία η οποία υπέστη τα πλήγματα των μνημονιακών επιβαρύνσεων να υποφεληθεί. Θέλω λοιπόν να πω ότι πέρα του των κατώτερων βασικών μισθών, πέρα της στήριξης των ενοικίων, πέρα όλων των άλλων ζητημάτων, ελευθερία συλλογικών διαπραγματεύσεων, 120 δόσεις, προστασία πρώτης κατοικίας, είναι ανοιχτά πολλά πεδία βελτιώσεων στην επόμενη περίοδο που μας κάνει να προσδοκούμε ένα θετικό αποτέλεσμα. Είστε αισιοδοξείτε για το αύριο, μακάρι να είναι καλό για τον ελληνικό λαό. Ο ελληνικός λαός, όταν έρθει η ώρα, είτε είναι το Μάιο, είτε είναι τον Οκτώβριο που συζητάει ο ΣΥΡΙΖΑ κτλ., θα αποφασίσει, θα τα σταθμίσει. Πάντως είναι γεγονός ότι το αποτέλεσμα της κάλπης περνάει μέσα από την τσέπη των Ελλήνων. Αυτό θα κοιτάξουμε, εκεί θα δούμε τι γίνεται και αν υπάρχει φως στο τούνελ με το βασικότερο πρόβλημα. Ο πρόεδρος της Κύπρου, ο κύριος Αναστασιάδης, κύριε Λιάτσο, μία κουβέντα. Ο πρόεδρος της Κύπρου έκανε πολύ κολακευτικά λόγια. Έκανε, ναι. Και για την πορεία της χώρας συνολικά, αλλά και για τη συμφωνία των Πρεσπών. Και για τις Πρέσπες. Ότι συμβάλλει σε ένα καλύτερο κλίμα στη Μεσόγειο. Κυρία Σιμακοπούλου, 30 δευτερόλεπτα, γιατί είναι 2 η ώρα. Κυριακή κοντή γιορτή. Κάποια Κυριακή θα είναι η Κυριακή των εκλογών. Αυτή την Κυριακή θα κριθούν για 4 σχεδόν χρόνια διακυβέρνησης. Και μετά. Τέρματα ψέματα. Κύριε Καρανικόλα, και εσείς πολύ σύντομος όπως η κυρία Σιμακοπούλου. Μόνη λύση, κύριε Λιάτσο, αυτή τη στιγμή για όλα τα θέματα που υπάρχουν, συμφωνώ, είναι οι εκλογές. Και χρειάζεται πολιτική αλλαγή με αλλαγή πολιτικής. Γιατί δεν γίνεται να λέμε για έξοδο από την κρίση όταν οι υπόλοιπες χώρες που μπήκαν στο μνημόνιο δανείζονται με πολύ λιγότερο επιτόκιο από την Ελλάδα. Μπήκα αυτή τη στιγμή. Η Ιρλανδία είχαν μεγάλες ελαφρύνσεις, είχαν ποσοτική χαλάρωση αυτές οι χώρες. Εμείς δεν μπήκαμε ποτέ. Εμείς δεν μπήκαμε ποτέ σε ποσοτική χαλάρωση. Πού πήγε το QE, κύριε Λιάτσο? Η ρύθμιση του χρέους πού πήγε και αυτή? Μπήκα τώρα. Η Ιρλανδία 0,91%. Η Κύπρος 2%. Πορτογαλία 1,67%. Η Ελλάδα 3,90%. Αυτό δεν είναι. Και με υπερταμείο. Ακριβώς. Δεν είναι. Ανακτήσαμε την αξιοπιστία μας. Ευχαριστώ, κύριε Καρανικόλα. Από τη μία, κύριε Λιάτσο, υπάρχει η φαντασιακή Ελλάδα των πολιτικών θέσεων και των προγραμμάτων και από την άλλη υπάρχει η Ελλάδα της πραγματικότητας όπου η ανεργία μειώνεται μόνο και μόνο γιατί έχουν φύγει κοντά σε 600.000 νέους πλέον, όπου στην πραγματική ζωή τα νέα παιδιά δεν μπορούν να επιβιώσουν με τους μισθούς των 400 και 500 και σε μερικές περιπτώσεις με μερική απασχόληση και 300 ευρώ το μήνα. Δεν μπορούν να κάνουν οικογένεια και επιβιώνουν μόνο και μόνο γιατί μένουν με τους γονείς τους, τρώνε στη μάνα τους. Λοιπόν, δεν φτάνουν ούτε για να πληρώσουν τους λογαριασμούς τους. Και με την υπογεννητικότητα την οποία έχουμε, που είναι η δεύτερη μεγαλύτερη στην Ευρώπη μετά την Ιταλία, αν θυμάμαι καλά, εάν δεν ανασυγκροτήσουμε την παραγωγική βάση και δεν ξανασυνδέσουμε την πολιτική με την ηθική και την ιδεολογία πάντοτε με ένα πατριωτικό εθνικό πρόσημο, τότε δεν θα μπορέσουμε ποτέ να βγούμε από την κρίση και θα καθόμαστε να συζητάμε μόνο για τις συνεπίες της.
Νίκο. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και τα λέμε την άλλη εβδομάδα. Να σε βλέπουμε συχνά. Τον κύριο Ελευθερόπουλο δεν δείξατε καθόλου. Εμίλια. Λοιπόν, μπορεί δεν, τα μεγέθη. Ωραία. Νίκο, να τα πούμε σύντομα πάλι και σε ευχαριστώ πολύ. Έλα, Θανάση. Τα μεγέθη της οικονομίας δείχνουν βελτίωση. Όμως η κυβέρνηση θα πρέπει να προσέξει, ειδικά με τις 120 δόσεις. Είναι το μεγάλο πρόβλημα. Πολύ το μεγάλο πρόβλημα και για τους ανθρώπους, και για τις επιχειρήσεις και για, για την ίδια την οικονομία. Πολύ. Μια καλή κουβέντα για την κυρία Σιμακοπούλου, γιατί νομίζω ότι, ότι την αδικήσατε, Θανάση. Μια καλή κουβέντα, λέει. Θα μου την πούνε οι Νεοδημοκράτες ότι μου λέει καλή κουβέντα στη Ριζέα. Είστε η μόνη εξαίρεση που καμιά φορά δέχομαι καμιά καλή κουβέντα. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Τσαγκάρη. Τον κύριο Παπαδόπουλο, την κυρία Σιμακοπούλου, τον κύριο Καρανικόλα, τον κύριο Κρανιδιώτη, τον κύριο Ελευθερόγλου και τον κύριο Λιλτσογιάννη. Η Contra News αύριο έχει πρώτο θέμα τρεις πολιτικοί ύποπτοι για παθητική δωροδοκία για την υπόθεση Νοβάρτης. Ολοκληρώθηκε η έρευνα για την Νοβάρτης. Καλή εβδομάδα να έχετε, φίλες και φίλοι. Εμείς θα συναντηθούμε στις 12 το βράδυ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε πάντα καλά. Καλή σας νύχτα.